Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης. Καλημέρα σας. Σήμερα η μέρα των εκλογών. Η ψήφος για την Ευρώπη και η δυναμική της. 9 του μηνός σήμερα λοιπόν γίνονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις οποίες θα εκλεγούν 21 ευρωβουλευτές, οι οποίες θα εκπροσωπούν την Ελλάδα. Αριθμητικά και ονομαστικά μπορεί να εκπροσωπούν την Ελλάδα οι ευρωβουλευτές μέχρι σήμερα, αλλά δεν γνωρίζουμε τι έργο κάνουν οι ευρωβουλευτές για την Ελλάδα. Φυσιολογικά στην προεκλογική περίοδο που ολοκληρώθηκε προχθές, θα έπρεπε να γίνεται συζήτηση για τα ποια θέματα θα απασχολήσουν τα προσεχή χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να παρουσιαστούν οι θέσεις των κομμάτων μας και προπαντός να παρουσιαστούν οι θέσεις των υποψηφίων. Πάρα πολλοί από τους υποψηφίους, αν τους πείτε παρουσιάστε μου τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Στην πραγματικότητα τα πολιτικά μας κόμματα ελάχιστα ασχολήθηκαν με αυτά και αντιπαραθέσεις έγιναν μόνο επί εσωτερικών θεμάτων και ξεφωνητά το ένα κόμμα για το άλλο, σαν να πρόκειται να αναδείξουμε κυβέρνηση για την πατρίδα μας και όχι ευρωβουλευτές για το Ευρωκοινοβούλιο. Ασφαλώς, κυρίες και κύριοι, όλοι γνωρίζετε ότι οι εξελίξεις στα εσωτερικά θέματα της πατρίδος μας επηρεάζονται πολύ από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα, και γι' αυτό κρίσιμο θα ήταν το όραμα κάθε κόμματος για την Ευρώπη να εκπροσωπείται από ικανούς ανθρώπους που γνωρίζουν τα θέματα πώς να τα χειριστούν γύρω από την οικονομία και γύρω από την διαπραγμάτευση. Και για να διαπραγματεύεσαι πρέπει να είσαι πρώτον ρήτορας, δεύτερον να ξέρεις τη γλώσσα απτέστος και τρίτον να έχεις επιχειρηματολογία, και αντιπαραθέσεις να γίνονται με αναφορά σε ποια Ευρώπη θέλει να είναι η Ελλάδα, πώς θέλει την Ευρώπη η Ελλάδα στο μέλλον και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το αναφέρω είναι, κυρίες και κύριοι, ότι πάνω από 70 χρονών δεν είναι υποχρεωτικό να ψηφίσει κανένας. Από εκεί και πέρα η υποχρεωτικότητα της ψήφου είναι σε χώρες μόνο όπως είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο και η Ελλάδα. Αυτή η χώρα που λέγεται Ελλάδα, ρε παιδιά, δεν θα πάψει κάποια στιγμή να υποχρεώνει τους Έλληνες να κάνουν ορισμένα πράγματα? Υποχρεώνεις τον Έλληνα να ψηφίσεις
και έχεις ένα νόμο που λέει ένας μήνας έως ένα χρόνο φυλακή, ανεξάρτητα αν δεν τηρείται ποτέ ο νόμος. Είναι δυνατόν να υποχρεώνεις κάποιον να πάει να ψηφίσει δια νόμου? Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι ένα μεγάλο μέρος από την τεράστια ποσοστιαία αποφυγή ψήφου από τους Έλληνες οφείλεται στην υποχρεωτικότητα? Τι θα πει σε υποχρεώνω να ψηφίσεις? Άμα γουστάρω θα ψηφίσω. Και εγώ θα έλεγα ότι αν δεν ψηφίζει το 60% των Ελλήνων, να επαναλαμβάνονται οι εκλογές. Για ποιο λόγο δηλαδή αν ψηφίσει το 40% ή το 35% ή το 45% των Ελλήνων θα έχουμε εκλέξιμους από αυτούς που θέτουν υποψηφιότητα? Για ποιο λόγο όταν ψηφίζει το 40% των Ελλήνων εκλέγεται κυβέρνηση? Έτσι τα έχετε βολεμένα? Υποχρεωτικά ψηφίζεις, αλλά με 40% βγάζει κυβέρνηση. Πώς βγάζεις κυβέρνηση όταν τον 60% σου γύρισε την πλάτη? Αυτές όλες οι υποχρεωτικότητες έχουν κάνει τον Έλληνα να γυρίζει την πλάτη. Ένα θέμα που οι Έλληνες πολιτικοί δεν μπορούν να το επιλύσουν, γιατί οι εγκέφαλοι τους δεν λειτουργούν για να έλξουν την ψυχολογία του Έλληνα προς κάτι το οποίο είναι λίαν δημοκρατικό, αλλά λειτουργούν οι εγκέφαλοι τους μόνο για να κάνουν τη δουλειά τους, να εκλεγούν και να καλοπερνάνε στην τετραετία κατά την οποία θα ασκούν την εξουσία. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο έγινε τουλάχιστον αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, και ουσιαστικά οι πολίτες θα ψηφίσουν με κριτήριο τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας. Πιο πολλοί οι πολίτες θα ψηφίσουν σχετικά με το εσωτερικό της χώρας παρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αμφιβάλλων η πλειοψηφία των πολιτών έχει ενημερωθεί ποτέ, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας απέναντι σε αυτήν και αυτής απέναντι σε εμάς, με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός πάντα να το βλέπει το θέμα των ευρωεκλογών ποδοσφαιρικά και όχι ευρωπαϊκά. Η αγαπημένη μας κυβέρνηση ισχυρίζεται πως όλα πάνε καλά στη χώρα, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα μιλούν για αποτυχία της κυβέρνησης και ότι τίποτε δεν πάει καλά. Τι δουλειά έχουν οι ευρωεκλογές με όταν πάει καλά η κυβέρνηση ή αν δεν πάει? Άλλη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλη πολιτική μέσα στα εσωτερικά της πατρίδας. Την προεκλογική περίοδο, κυρίες και κύριοι, έγινε ευρύτατη αναφορά στα θέματα της ακρίβειας, στα οποία απέτυχε να τα ελέγξει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι όποιος επισκέπτεται τα σούπερ μάρκετ βλέπει από μέρα σε μέρα να ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων, συγχρόνως να ανεβαίνουν και οι χτύποι της καρδιάς του βλέποντας τιμές. Και έχουμε φτάσει στο σημείο τα ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στο εξωτερικό να πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές, όπως παράδειγμα στη Γερμανία, παρά στην Ελλάδα. Έχουμε επίσης το φαινόμενο, το περίεργο φαινόμενο και το ανεξέλεγκτο φαινόμενο στην Ελλάδα, γιατί κανείς δεν τα ελέγχει αυτά. Βάλαμε μερικά πρόστιμα για να εντυπωσιάσουμε και τελείωσε το θέμα. Πολυεθνικές εταιρείες να πουλούνε χαμηλότερες τιμές στη Γαλλία ή την Ιταλία και να πουλούνε υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα, όπου ο μέσος πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, διαπιστώνει καθημερινά ότι ο μισθός του ή το εισόδημά του δεν το επιτρέπουν πλέον να διατηρεί το επίπεδο ζωής που είχε μέχρι τώρα. Και βέβαια παρατηρούνται τα φαινόμενα εσχροκέρδειας, όλος ο κόσμος τα ξέρει, που και αυτά αντιμετωπίζονται επιτυχώς, διότι το σύστημα είναι τέτοιο να αντιμετωπίζει την παραβατικότητα. Ενώ το τραγικό είναι ότι ούτε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δυστυχώς για το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, έχουν αξιόπιστες προτάσεις αντιμετώπισης του εγκλήματος γύρω από τις τιμές που λέγεται ακρίβεια. Με εξαίρεση τον τουρισμό, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, σχεδόν τίποτε δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Ο μέσος πολίτης διαπιστώνει ότι η ζωή του αλλάζει προς το χειρότερο καθημερινά, χωρίς να υπάρχει ελπίδα αλλαγής. Γιατί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων του λαού,
με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος των πολιτών να απέχει από τις εκλογές. Λάθος είναι αυτό, θέλοντας να στείλει μήνυμα στον πολιτικό κόσμο, αλλά η αποχή δυστυχώς βέβαια μπορεί να μην αποτελεί λύση, αλλά αυτοί που συμμετέχουν στην αποχή δυστυχώς διαμορφώνουν το αποτέλεσμα και επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις οι οποίες εξελίσσονται σε πτωτική δραματική μορφή στην πατρίδα μας. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία. Η υποχρεωτικότητα είναι το έγκλημα της καθημερινότητας στη χώρα μας. Υποχρεωτικό το ένα, υποχρεωτικό το άλλο, υποχρεωτικό τα πάντα. Σήμερα, για να πάει να ψηφίσει κάποιος, πρέπει να έχει εθνική συνείδηση και πολιτική συνείδηση. Για να τα έχει αυτά τα πράγματα, πρέπει να ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο διαχέει στον κόσμο την πολιτική και την εθνική συνείδηση. Εδώ διαπιστώνουμε ότι δεν διαχέεται καμία εθνική συνείδηση στην πατρίδα μας. Αν σκεφτούμε το ρεζίλι των Σκοπίων, το ρεζίλι με το Ράμα που ήρθε και μίλησε εδώ, λες και ήταν προεκλογικός αγώνας, και το ρεζίλι με τον Ερντογκάν, ο οποίος μας έχει για να παίζει, τότε η εθνική συνείδηση είναι θαμένη κάτω από το χώμα και για να τη βγάλεις θέλει πολιτικούς εθνικούς εγκεφάλους για να τη ζωντανέψουν και να την μεταλαδέψουν ή να την κάνουν μια παροχή στο εσωτερικό του Έλληνα πολίτη. Η προεκλογική περίοδος, όλοι διαπιστώσατε ότι ήταν ιδιαίτερος ανεαρή. Υπήρχε μια λιλιπούτια, μια πολύ μικρή συμμετοχή πολιτών στις συγκεντρώσεις, ίσως γιατί η συμπεριφορά του πολιτικού μας κόσμου, ίσως γιατί η συμπεριφορά του πολιτικού μας κόσμου, επαναλαμβάνω ελληναράδες μου, αποξενώνει τους πολίτες από τις συγκεντρώσεις, δεδομένου ότι οι πολιτικοί μας εδώ και χρόνια δεν συμμετέχουν, θα έλεγα εγώ, στις θυσίες των πολιτών, και έτσι ενώ έχουν υψηλό ποσοστό αποδοχών αφορολόγητο οι ίδιοι, ψηφίζουν για να φορολογείται υπομορφή ληστείας ο Έλληνας από το πρώτο ευρώ, ο αυτοαπασχολούμενος ελεύθερος επαγγελματίας της γειτονιάς, και μάλιστα όχι επί πραγματικού εισοδήματος αλλά επί τεκμαρτού εισοδήματος, δηλαδή φορολογείται ο Έλληνας, ο δυστυχισμένος Έλληνας από τους πολιτικούς του για εισόδημα που δεν υπάρχει, και μετά έχουν την απέτηση ο κόσμος να πηγαίνει σε εκλογές. Κλείνοντας την ανάλυση αυτή, πρέπει να επισημάνω σαν εκπομπή Παρέμβαση, η οποία εκφωνείται από τον υποφαινόμενο, ότι το μέλλον της χώρας μας οπωσδήποτε και χωρίς καμία αμφισβήτηση είναι στην Ευρώπη. Και αυτό ευτυχώς επαναλαμβάνω, δεν έχει αμφισβητηθεί σχεδόν από κανέναν σε καμία εκ των προεκλογικών περιόδων, όταν επρόκειτο να ψηφίσουμε και να εκλέξουμε ευρωβουλευτές. Σήμερα είναι η μέρα του λαού. Σήμερα είναι η δική μας μέρα. Έχουμε ένα χρέος. Το χρέος μας είναι να επιλέξουμε τους καλύτερους, αν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι. Στέλνοντας ταυτοχρόνως ένα μήνυμα, ότι θέλουμε μια Ευρώπη με ανθρωποκεντρικό πολιτισμό, επαναλαμβάνω, που δεν θα ασκείται και δεν θα αρκείται σε ρόλο παρατηρητή, αλλά θα παίρνει πρωτοβουλίες και σε παγκόσμιο επίπεδο, κρατώντας πάντα υψηλά τη σημαία της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Clear blue day, watch the sunshine.
Όλο αυτό το διάστημα της αναμονής μέχρι να έρθει η ημερομηνία διεξαγωγής των ευρωεκλογών γίνανε πράγματα και θάματα και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται απόλυτα και η χώρα μας, η οποία επισήμως είναι αντίπαλος της Ρωσίας. Φτάσαμε στο σημείο, κυρίες και κύριοι, να αποκαλούν νέο τσάρο τον Πούτιν. Ακούσαμε προηγουμένως ένα δελτίο ειδήσεων να αποκαλεί νέο τσάρο κάποιος τον Πούτιν. Ακούστε να δείτε εγκέφαλοι που υπάρχουν στη χώρα. Νέος τσάρος έγινε ο Πούτιν. Δηλαδή ο Πούτιν, ο πανίσχυρος ηγέτης της Ρωσίας, αποκαλείται από κάποιον τύπο που τον φιλοξένει σε ένα κανάλι νέος τσάρος. Όταν τα συμφέροντά μας, ειδικά σε επιχειρηματικό επίπεδο, εισαγωγές και εξαγωγές, είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι από πολλές άλλες χώρες οι οποίες είχαν σχέση με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Ότι μια επιχείρηση για να λειτουργεί άψογα πρέπει να αυτοδιοικείται. Μια επιχείρηση για να έχει κερδοφορία πρέπει να αυτοδιοικείται. Όταν μια χώρα σαν και αυτή που είναι η Ελλάδα δεν αυτοδιοικείται, αλλά διοικείται τυπικά από αυτούς που εκλέγει ο λαός, χωρίς όμως τουλάχιστον στον εξωτερικό τομέα να έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε μια δυναμική πολιτική και μια δυναμική εκροή επιχειρημάτων τα οποία πρέπει να τα επιβάλλουμε, τότε να με συγχωρείτε, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και έχω την εντύπωση ότι μας κοροϊδεύουν, δημιουργώντας μας τη δυνατότητα να νομίζουμε ότι η χώρα κυβερνάται κανονικά και άψογα, ενώ στην ουσία κυβερνάται από τους Γερμανούς και από τους Αμερικάνους. Κλασική περίπτωση οικονομικού κουμάντο ήταν το μνημόνιο, όταν ο Σόιμπλε και η Μέρκελ κάνανε το απόλυτο κουμάντο στην ελληνική οικονομία, στην τσέπη του ελληνικού λαού, στο τραπέζι διατροφής του ελληνικού λαού και στην καθημερινότητα των υπερήφανων κατοίκων αυτής της χώρας, οι οποίοι οικονομικά μετετράπησαν σε δυστυχισμένους από οικονομικής άποψης. Έχουμε την Αλεξανδρούπολη, η οποία είναι υποκατάστημα των Αμερικανών. Μέσω της Αλεξανδρούπολης διοχετεύονται τεράστιες ποσότητες πολιτικών όπλων, πολεμικών όπλων, τα οποία ξεφορτώνονται εκεί από μεταφορικά αμερικανικά σκάφη και συνεχεία προωθούνται στην Ουκρανία. Έχουμε τη βάση της Σούδας που ελέγχεται απόλυτα από τους Αμερικανούς. Έχουμε τις βάσεις στη Θεσσαλία που ελέγχονται απόλυτα από τους Αμερικανούς. Έχουμε σωρία άλλων θέσεων στην ελληνική επικράτεια που ελέγχεται από τους Αμερικανούς για στρατιωτικούς λόγους. Τι το θέλουμε τότε το πολιτικό σύστημα? Τι κάνει το πολιτικό σύστημα για την πατρίδα μας? Τι κάνουν οι κυβερνήσεις για την πατρίδα μας? Όταν η ισχύ της χώρας μας, που είναι η έξοχη στρατηγική γεωγραφική θέση που διαθέτει, ελέγχεται από άλλους και δεν μπορεί για το συμφέρον της χώρας μας να ελεγχθεί από μας. Καμία απάντηση γι' αυτά. Μέρες τώρα η πλήση του εγκεφάλου έλεγε ευρωεκλογές. Μέρες τώρα το ένα κόμμα έβριζε το άλλο. Μέρες τώρα ο ένας κομματικός αρχηγός κατηγορούσε τον άλλον. Τι σοι ευρωεκλογές είναι αυτές? Όταν οι ευρωεκλογές είναι ότι το σύνολο αυτών που θα εκλεχθούν πρέπει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κοιτάξει το συμφέρον της πατρίδος μας. Πώς μπορεί να δούμε το συμφέρον της πατρίδος μας όταν για να εκλεγεί κάποιος χρησιμοποιεί βρεολόγια εις βάρος του αντιπάλου, γιατί ο μοναδικός στόχος είναι πώς να εκλεγεί? Έχει κανείς ποτέ διαβάζει τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων? Κυκλοφόρησε ποτέ το βιογραφικό σημείωμα του Α, του Β, του Γ, του Δ που θέτει υποψηφιότητα σε ευρωεκλογές για να διαβάσουμε τι ρόλο παίζει? Ξέρει καμιά ξένη γλώσσα? Έχει εμπειρία από business? Έχει πτυχία κατάλληλα για μπορεί να διαπραγματευτεί? Έχει ρητορική δυνότητα? Έχει επιχειρηματική δυνότητα? Τίποτε δεν ξέρουμε. Και η Κουτσή Μαρία κατεβαίνει υποψήφια σε ευρωεκλογές.
Και η Κουτσή Μαρία ζητάει την ψήφο των Ελλήνων. Δεν είδαμε κανένα βιογραφικό κανενός από αυτούς, εκτός από αυτά που λένε με το στόμα τους σε διάφορες συγκεντρώσεις, εκτός από τα πολλά τραπέζια για μάσα και για χάψα που δημιουργήσανε σε διάφορα σημεία της Ελλάδος για να έλξουν ψηφοφόρους. Βέβαια, όταν πρόκειται για μάσα και για χάψα, πάντα είναι φουλ τα τραπέζια και τα καθίσματα. Δεν ξέρουμε καμία άλλη ικανότητα. Στην Ευρώπη διαπραγματεύεσαι. Στην Ευρώπη τοποθετείσαι. Στην Ευρώπη επιχειρηματολογείς. Στην Ευρώπη πρέπει να λάμπει η προσωπικότητά σου. Στην Ευρώπη πρέπει να έχεις έλξη προσωπικότητος για να δημιουργήσεις ενδιαφέρον για το πρόσωπό σου. Έτσι εκφράζεται η πατρίδα. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν είδαμε κανέναν να προσπαθεί να μας δείξει τα προσόντα του για να δούμε ποιο θα αποφασίσουμε να ψηφίσουμε και ποιοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την πατρίδα μας. Ποιος θα εκφράσει την πατρίδα μας απέναντι στην κυρία Φοντελάιεν? Ποιος θα εκφράσει απέναντι στο Στόλτεμπεργκ, ο οποίος είναι του ΝΑΤΟ, αυτός δεν έχει σημασία, όταν κάνει το απόλυτο κουμάντο? Όταν ήρθε η Ευρωπαία εισαγγελέα Ρουμάνα στην καταγωγή και ζήτησε να δει τι συμβαίνει με το μάτι και τη στείλαν από εκεί που ήρθε με διάφορες δικαιολογίες? Όταν δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στα Τέμπη. Άρα πες μου τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας για να σου πω ποιοι θα εκπροσωπήσουν το εξωτερικό της χώρας. Ποιοι θα εκπροσωπήσουν στο εξωτερικό την Ελλάδα? Όταν αυτοί οι οποίοι ζητάνε την ψήφο σας εκπροσωπούν την Ελλάδα οι συνεργάτες του στο εσωτερικό. Υπάρχει μια παροιμία που λέει «πες μου με ποιον κάνεις παρέα, να σου πω ποιος είσαι». Έτσι δημιουργώ τώρα μια άλλη παροιμία η οποία λέει «πες μου πώς κυβερνάται η Ελλάδα εντός, για να σου πω πώς θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα εκτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Et je t'écris, je t'écris, je t'écris, je t'écris. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο, κυρίες και κύριοι, είδαμε και απολαύσαμε και ακούσαμε πάρα πολλά ευτράπελα. Όλα αυτά τα ευτράπελα τα οποία κυκλοφόρησαν στην πιάτσα υπό μορφή μηνυμάτων, εκπομπών, επιστολών και στοματικών αναλύσεων είχαν σαν σκοπό πώς θα γίνει η υφαρπαγή της ψήφου του Κοσμάκη προς όφελος του οποιοδήποτε. Ακούσαμε από υποψήφιο ευρωβουλευτή κόμματος να αναφέρει την έκφραση «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια». Φώναζε όταν το έλεγε, διότι δεν γνώριζε ότι η πραγματική έκφραση που έπρεπε να λέει είναι «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Αυτό είναι το σύνθημα, «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Όχι «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», γιατί έχουμε και άλλες θρησκείες στην Ελλάδα. Γι' αυτό το «Ελληνίδες, Έλληνες» καταργήθηκε. Είδαμε επίσης αρχηγό πολιτικού κόμματος να αγκαλιάζεται με τον Αρχιεπίσκοπο. Το μόνο που δεν έκανε ο αρχηγός ήταν να φορέσει στολή παπά. Κυκλοφορούσε με σπορ ντύσιμο όπου και να πήγαινε. Όλα για το λαό ο φίλος μας. Ενώ στην Ανάσταση δεν παρέλειψε να κάνει το απλό παιδί από απόψεις ενδυμασίας, έκανε και ποδηλατάδα στην Πάρνηθα με ένα ποδήλατο που όσοι το είδατε κοστίζει ως ένα μικρό αυτοκίνητο. Πριν συνεχίσουμε θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και να ευχαριστήσω έναν ακροατή ο οποίος πήρε και είπε: «Η ιστορία με τη Ρουμάνα εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούσε τα Τέμπη και όχι το μάτι». Έκανα εγώ λάθος, όντως αφαιρούσε τα Τέμπη. Είδαμε τη σύζυγο πολιτικού αρχηγού να το παίζει Ζαν Ντάρκ
φορώντας ένα βαρύτιμο μεγαλόσταυρο. Έχουμε και τον Μπελέρη. Παραλίγο να τον πνίξουν στις αγκαλιές και στα φιλιά όταν μάθανε ότι θα κατέβει υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Λες και δεν είχαμε άλλους. Υποψήφοι όπου και να πήγανε χάιδευαν τα κεφαλάκια των παιδιών από την πολιτική καλοσύνη που τους διακρίνει. Είδαμε επίσης και το μισό κιλό φέτας, το μισό κιλό φέτας να φτηνένει. Είδαμε αρχηγό κόμματος να εκφράζεται με μεγάλη λατρεία για την κυρία Μελώνη, την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Ενώ όπου και να σταθεί, όπου και να στεκόταν, όπου και να βρισκότανε, τον ακούγαμε να αναφέρει το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το οποίο μέχρι σήμερα ήταν σχεδόν απαγορευμένο. Πέστε μου, ποιος στέλεχος Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα ή μέχρι τις τελευταίες μέρες που ήταν οι ευρωεκλογές ανέφερε ποτέ το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το οποίο ήταν απαγορευμένο? Τώρα το θυμηθήκανε κι αυτό. Μέχρι και σπίτια μας τάξαν ότι θα πάρουμε. Ακόμα, κυρίες και κύριοι, μας είπανε τι θα γίνει στο επικοντό και τι αποτέλεσμα θα φέρει ο πρωταθλητής του άλματος επικοντό, ο κύριος Εμμανουήλ Καραλής. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν μια ηλαρότητα η οποία σταμάτησε να υπάρχει την Παρασκευή το βράδυ, οπότε εμείς από αυτή την πλευρά σήμερα λέμε άντε και καλή ψήφο. Έχουμε όμως και θέματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία έχουν σχέση με την πατρίδα μας. Έχουμε αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στη ναός της Αστυπάλιας και μας θυμίζει τα Ίμια. Ο Δήμος της Αστυπάλιας με εντολή κάποιον εκενώνει 6 βραχονισίδες από βοσκίσεις, από βοσκή δηλαδή, για χατήρι της οικολογίας. Πολύ περίεργα παιχνίδια παίζονται στο Αιγαίο. Τώρα τελευταία, κυρίες και κύριοι, χωρίς να σας το λέει κανένας, πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού φαίνεται πλέον, φαίνεται σαφέστατα πλέον, ότι δεν είναι ανάγκη οι Τούρκοι να γκριζάρουν σημεία του Αιγαίου στα πλαίσια του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει ο Ερντογκάν, αφού η κυβέρνησή μας τα κάνει όλα μόνη της. Ελληνικές βραχονισίδες που αμφισβητούν οι Τούρκοι εκενώνονται με το πρόσχημα της οικολογικής παρέμβασης. Άρχισε να μας απασχολεί στην πατρίδα η οικολογική παρέμβαση, μια χώρα που όπως είναι η Ελλάδα, που από οικολογική παρέμβαση έχει τα μαύρα στα χάλια. Είδαμε σε μια εφημερίδα που λέγεται Εστία,
επιτελεία συνεργατών από πίσω που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, όταν η Τουρκία έχει μόνο 18 υπουργούς και η Ελβετία έχει μόνο 9 υπουργούς. Αυτή είναι η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Και από αυτούς την Ελλάδα ζητάνε να πάνε οι Έλληνες να μιλήσουν για την Ευρωβουλή, όταν η Ευρωβουλή έχουν την εντύπωση ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο από το πώς θα οργανώσουμε τη δικιά μας την πατρίδα. Μία πατρίδα η οποία είναι γεμάτη δημοσίους υπαλλήλους, μία πατρίδα η οποία είναι γεμάτη προβλήματα, μία πατρίδα η οποία πριν 6 χρόνια χρωστούσε 327 δισεκατομμύρια, μία πατρίδα που σήμερα χρωστάει 410 δισεκατομμύρια. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μία σειρά από σοβαρότατα ερωτήματα. Απέναντί μας, θέλουμε δεν θέλουμε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μία επιθετική και αμετακίνητη Τουρκία, η οποία αμφισβητεί το μισό Αιγαίο σε όλα τα επίπεδα. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, το ελληνικό κράτος να δίνει προτεραιότητα στα σαλιγκάρια και τα θαλασσοπούλια? Είναι δυνατόν, αγαπητή πολιτική μου, να δίνετε μπροστά στα συμφέροντά μας προτεραιότητα ότι στα νησιά αυτά υπάρχουν σαλιγκάρια, σαύρες και θαλασσοπούλια? Δηλαδή για σειρά δεκαετιών στο παρελθόν οι βοσκοί δεν αντιμετώπισαν καμία όχληση από τα σαλιγκάρια και τις σαύρες όταν βοσκούσαν τα πρόβατα? Και κάποιος απότομα, κάποιους τιμένους απότομα, τους έπιασαν οικολογικές τύψεις τώρα που η τουρκική επεκτατικότητα βρίσκεται στο απόγειό της? Με ποιο σκεπτικό, κυρίες και κύριοι, του Δήμου Αστυπάλαιας που λυπούμε για λογαριασμό σας, προχωράτε στην απεμπόληση? Στην απεμπόληση, επαναλαμβάνω, κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός ολόκληρου συμπλέγματος νησιών. Σίγουρα αποκλείεται να πήρε τέτοια ευθύνη μόνος του ο Βοσκός για να σταματήσει να βόσκει τα πρόβατά του εκεί. Μάλλον η εντολή ήρθε από πάνω, από ψηλά, και πιο συγκεκριμένα προέκυψε από τις ασταμάτητες κρυφές που δεν ενημερωνόμαθα καθόλου ελληνοτουρκικές συνομιλίες, οι οποίες θα καταλήξουν στις πρέσπες του Αιγαίου. Όταν μιλούσαμε για τις πρέσπες, για τη συμφωνία των Πρεσπών με τα Σκόπια, πολλοί δεν τα πίστευαν. Να όμως που γίνανε, υπάρχουν, ισχύουν, και οι Σκοπιανοί μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους λέγοντας ότι εδώ είναι Μακεδονία και τίποτα άλλο. Και κανένας δεν αντιδράει, ακούγοντας τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει μη μας αναγκάζετε να τεντώσουμε το σκηνί γιατί θα σπάσει. Τέντωσε το ρεμάκα και σπάσει επιτέλους. Και άμα σπάσει τι έγινε? Ο ελληνικός λαός είναι ιδιοκτήτης της πατρίδας, δεν είσαι εσύ? Τέντωσε το λοιπόν για να δούμε ότι θα κάνεις και μια πράξη τέτοια τσαμπουκά απέναντι σε αυτούς οι οποίοι δεν μας υπολογίζουν και είναι πληθυσμιακές και από απόψεως χώρου λεπτομέρειες. Θα ρωτήσω την κυβέρνηση. Τι έχει να δηλώσει η κυβέρνηση για αυτή την εξωφρενική κίνηση από πλευράς Ελλάδος? Περιμένουμε απάντηση. Τι θα πει υποχρεωτικές είναι οι εκλογές? Τι θα πει ένας μήνας σε ένα χρόνο φυλακή όποιος δεν ψηφίσει, ανεξάρτητα αν δεν εφαρμόζεται? Για ποιο λόγο το λένε τα δελτία ειδήσεων? Για να μας πουλήσουν τσαμπουκά? Έχει υποχρέωση ο Έλληνας υποχρεωτικά να ψηφίσει? Αλλά η κυβέρνηση δεν έχει υποχρέωση να κάνει μια δήλωση για αυτή την εξωφρενική κίνηση που έγινε κάτω στην Αστυπάλαια από πλευράς Ελλάδος? Τι έχει την εντύπωση η κυβέρνηση, ότι η Ελλάδα είναι ιδιωτική της επιχείρηση? Είναι υποχρεωμένη οτιδήποτε έχει σχέση με τη χώρα μας να λαμβάνει υπευθύνως στάση υπεύθυνη και να κάνει δηλώσεις? Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό και να μην τον υπολογίζει λέγοντας ότι 6 βραχονισίδες έχουν σαύρες και τρίχες κατσαρές, γι' αυτό δεν μπορούν να βόσκουν πρόβατα.
Τόσα χρόνια τι είχανε? Τρίχες, κατσαρές και τα βόσκανε. Τώρα ήρθαν οι σαύρες. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, οι ξένες οικολογικές οργανώσεις, οι ξένες οικολογικές οργανώσεις, επαναλαμβάνω, να κάνουν κουμάντο στην πατρίδα μας? Είναι δυνατόν η εθνική μας κυριαρχία να εξαρτάται με του κόσμου τις γελίες δικαιολογίες που εκφράζονται από άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πατρίδα και την εθνική ελληνική συνείδηση? Τόσο καιρό, επαναλαμβάνω, βάλτε το καλά στο μυαλό σας, είχαμε υποχωρήσεις λόγω του ενδοτισμού. Μήπως τώρα θα έχουμε και μειοδοσίες λόγω της οικολογίας? Βρήκαμε δικαιολογία τις σαύρες και τα σαλιγκάρια για να πούμε ότι ελληνικά εδάφη δεν είναι κατάλληλα για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τους βοσκούς, οπότε χρησιμοποιούμενα για την εκτροφή των προβάτων αυτομάτως είναι απόλυτα 100% ελληνική κυριαρχία? Δεν ξέρατε ότι μόλις έγινε αυτό το πράγμα θα αρχίσουν οι τουρκικές διεκδικήσεις, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως θέλετε να σας θυμίσω τι έγινε στα Ίμια? Για πηγαίνετε μια βόλτα γύρω από τα Ίμια να δείτε πόσα τουρκικά καράβια ψαρεύουν μέσα σε ελληνικά εθνικά ύδατα και κάνετε όλοι σας τον πεκί ψιλοκομμένο. Τι κάνατε την πατρίδα μας? Ελάτε να ψηφίσετε κατηγορώντας το ένα κάμα το άλλο? Γιατί δεν μας είπε κανείς ποιο είναι το κουμάντο που κάνουν οι Αμερικάνοι στην πατρίδα μας? Γιατί δεν μας είπε κανείς που για να φτύσουμε από οικονομικής άποψης ρωτάμε τους Γερμανούς? Επομένως, για λίγο ο Έλληνας πολίτης αρχίσει να σκέφτεται τον ενδοτισμό, να αρχίσει να σκέφτεται τις εθνικές μειοδοσίες και να αρχίσει να σκέφτεται ότι αρέσει στο σύστημα να τον κοροϊδεύει βγάζοντας διάφορες γελίες δικαιολογίες στον αέρα, οι οποίες μέσω της πλήσης εγκεφάλου από τα δελτία ειδήσεων των καναλιών επηρεάζουν με ιδιοτέλεια τον ελληνικό λαό, μια που η λέξη ανιδιοτέλεια δεν υπάρχει πλέον, διότι γνωρίζουμε το πολιτικό σύστημα και στην τουαλέτα ακόμα να πάει πηγαίνει για λόγους ιδιοτέλειας με σκοπό να ελέγχει τον ελληνικό λαό. Σε μια πολύ σημαντική καταγγελία προχώρησε ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να υπογράψει μνημόνιο απόσυρσης των βοσκών από 6 ελληνικές νησίδες υπό το πρόσχημα να προστατευτούν τα θαλασσοπουλιά. Έτσι λοιπόν, η ίδια η κυβέρνηση γκριζάρει ελληνικά νησιά, καταργώντας την όποια οικονομική δραστηριότητα, παραδίδοντας ουσιαστικά την ελληνική κυριαρχία και τα δικαιώματα της ΑΟΣ. Στην παρέμβασή του, ο Γιάννης Βαλινάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Απίστευτη αυτοκτονία. Σήμερα υπογράφεται μνημόνιο απόσυρσης του βοσκού από 6 νησάκια στα 12 νησιά και μη επαναμίσθωσης από Δήμο Αστυπάλαιας για να προστατευθούν τα θαλασσοπούλια. Με έραση τεχνισμού, η οικολογία αντιπαρατίθεται ευθέως με ελληνική κυριαρχία και δικαιώματα ΑΟΣ. Η Τουρκία καραδοκεί». Αυτό ήταν μια ωραία επιλογή του κυρίου Γιάννη Δησιράπη, που επιβεβαιώνει με βάση την θεωρία του τετραγώνου όλα αυτά τα οποία είπα επί ένα 25 λεπτό. Η Τουρκία καραδοκεί. Να δώσουμε συγχαρτήρια στον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος πήρε το χρυσό στη Ρώμη με άλμα 8,65. Έχουμε και ευχάριστα προϊόντα, ευτυχώς, που μας κάνουν να χαιρόμαστε όταν η στεναχώρια έχει γίνει μόνιμο συναισθηματικό στοιχείο στον Έλληνα, με πρώτο και καλύτερο το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει από τα μπατυρλίκια στις τσέπες και την τεράστια ακρίβεια για την οποία κανένας απολύτως δεν δίνει ειλικρινή αναφορά
τον ελληνικό λαό. Από την άλλη μεριά, προσέξουν ορισμένοι για να μην λένε τον Πούτιν νέο τσάρο, γιατί ο Πούτιν σε διεθνές επίπεδο, ανεξάρτητα δεν έχω εγώ σχέση με τη Ρωσία, είναι πανίσχυρος από απόψεις ικανοτήτων, όπως πανίσχυρος από απόψεις ικανοτήτων είναι και ο Ερντογκάν. Οι πολιτικοί κρίνονται από τις πράξεις τους. Οι πολιτικοί κρίνονται από τις αποφάσεις τους. Οι πολιτικοί κρίνονται από τις ενέργειές τους. Δεν μας ενδιαφέρει πού ανήκει κάποιος πολιτικός. Όταν πρόκειται να τον κρίνουμε, θα τον κρίνουμε ειλικρινά. Ο Ερντογκάν αυτή τη στιγμή κάνει κουμάντο σε οτιδήποτε θέλει, σε οτιδήποτε θέματα θέλει. Ξαναδίνουν οι Αμερικάνοι F-16 αεροπλάνα στους Τούρκους, ενώ μας λέγανε άλλα εδώ στην Ελλάδα. Κατασκευάζει τα πάντα σε επίπεδο 67% στις στρατιωτικές βιομηχανίες που έχει, ενώ εμείς δεν βγάζουμε ούτε μανταλάκια. Γι' αυτό ας κρίνουμε πρώτα τους δικούς μας πολιτικούς και μετά να ασχοληθούμε με τον Ερντογκάν. Γιατί όταν οι δικοί μας πολιτικοί κάνουν αυτά που κάνουν, τότε ο Ερντογκάν με τις ικανότητες και με την εκτίμηση που έχει παγκοσμίως γίνεται εξόχως επικίνδυνος για τα μελλοντικά ελληνικά συμφέροντα, ειδικά στο Αιγαίο Πέλαγος. Украины и Белоруссии. Ακούτε μια ρωσική μουσική, την οποία την αφιερώνουμε στον τσάρο της Ρωσίας, σύμφωνα με τις δηλώσεις ορισμένων ηλιθίων Ευρωπαίων πολιτικών. Украины и Белоруссии. Η πανθομολογούμενη αδιαφορία των λαών των κρατών μελών για τις ευρωεκλογές, με έναν αρνητισμό με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ουσιαστική ύπαρξη της Ενωμένης Ευρώπης, καταδεικνύει την επί σειρά ετών αναφερόμενη από την εκπομπή μου νοσηρότητα της ευρωπαϊκής κανονικότητος. Μπορεί πολύ να μην γουστάρετε τους Ρώσους, αλλά μην μου πείτε ότι δεν ανατριχιάζετε από τη μουσική επιλογή που θα σας βρει και ο Γιάννης Οτσιράπης. Το Κατερινάκι μου, μη στεναχωριέτε, σε λίγο θα αναφερθούμε και για τη γοητεία της. Ποια είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα? Είναι η κατάσταση στην οποία όλο σχεδόν το πολιτικό φάσμα διατείνεται πως είναι η ιδανική και στην οποία κάθε κόμμα που διεκδικεί εξουσία υπόσχεται να φέρει την Ελλάδα ταχύτερα σε αυτά τα πράγματα. Μια Ελλάδα η οποία είναι πολύ πίσω, κοιμάται όρθια, δεν έχει καμία πρόοδο, αλλά είναι πρίτανη σε όλη την Ευρώπη στα παραμύθια της Χαλιμάς που λένε οι πολιτικοί της άντρες. Δυνάμωσέ το! Έρχονται μηνύματα να επιλέξει και άλλα, λέει ο κύριος Τσιράπης. Βεβαίως θα επιλέξει. Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματική υποστήριξη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και ενώ, κυρίες και κύριοι, εδώ και καιρό είχαμε αφενός μεν τον κορονοϊό, αφετέρου την κρίση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και συνεχεία διάφορα άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την οικονομία,
Κανένας δεν βρέθηκε να σας πει από τους οικονομικούς εγκεφάλους της πατρίδας μας ότι έρχεται ένα κράχ το οποίο θα είναι χειρότερο από το κράχ του 2008. Ήμουνα, θυμάμαι, στο αεροδρόμιο στο Λονδίνο και άκουγα τις ειδήσεις σχετικά με το κράχ μαζί με τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Ο Καραμαλής τότε ήταν πρωθυπουργός και δεν έδινε κανείς σημασία εν σχέση με τον τρόπο που έδιναν οι Άγγλοι σημασία στο κράχ όταν γύρισαν στην Ελλάδα. Γιατί η οικονομία η δικιά μας είναι εξαρτώμενο των οικονομιών των υπολείπων χωρών της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν το κράχ που έρχεται θα είναι χειρότερο από το 2008. Επίδες αυξάνουν τον πληθωρισμό για να εισπράττουν φόρους χωρίς κόστος. Αυτά τα πανάκριβα προϊόντα έχουν και ΦΠΑ. Και όσο πιο ακριβά είναι, τόσο πιο πολύ είναι το ΦΠΑ που βάζει στα ταμεία το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος πρέπει να βάλει λεφτά στα ταμεία. Τι τους ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός? Ήταν οι ταραγμένες μέρες του Δεκέμβρη του 2008. Η τότε κυβέρνηση αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρχε πρόβλημα με την ικανότητα δανεισμού της χώρας. Μια διευκρίνηση ρητή και κατηγορηματική. Διαδόσεις για πρόβλημα στην αναχρηματοδότηση του χρέους είναι υποβολημιαίες, είναι ανεύθυνες και είναι επικίνδυνες. Το Πασόκ ανακάλυψε το πρωτάκουστο. Τα λεφτά, λέει, δεν είναι πρόβλημα. Με αυτή την αντίληψη πήραν το χρέος λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια και το παρέδωσαν κοντά στα 200. Ωραία το είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής πιο μπροστά από τον κύριο που ακούσατε, αλλά να μας πει ο κύριος Καραμαλής τι έγινε συνεχεία και πού κατήτησε οικονομικά η Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος θα υποφέρει. Οι διάφοροι γραφειακοί χώροι και γενικά τα εμπορικά ακίνητα θα μετατραπούν σε χώρους κατοικίας απόρων και αστέγων. Πάντα η ανθρωπότητα είχε μεγάλες κρίσεις, αν διαβάσετε την ιστορία. Οι αγορές σε ιστορικά υψηλά γύρω από τα ακίνητα θεωρούνται οικονομικά φούσκες, σύμφωνα με τη δικιά μου άποψη. Μπορεί να είναι ακριβά, αλλά όταν έρθει η ώρα, τότε το ξανασυζητάμε. Μην ακούτε κανένα σύμβουλο που θα τοποθετήσετε τα λεφτά σας. Εσείς θα αποφασίζετε να κάνετε τα λεφτά σας. Και μάλιστα, ποτέ μην ακούτε όλους αυτούς από τα διάφορα real estate οι οποίοι σας λένε αγοράστε άμεσα γιατί οι τιμές θα αυξηθούν. Δεν είναι δυνατόν να φτάσαμε στο σημείο η αντικειμενική αξία σε πολλά ακίνητα να είναι το 25, το 30, το 35, το 40% της πραγματικής αξίας όταν αγοράζεις ένα ακίνητο. Επίσης, κυρίες και κύριοι, ό,τι ρευστότητα κυκλοφορεί στην πιάτσα, στην πραγματικότητα είναι χρέος. Ένα χρέος το οποίο φουσκώνει την οικονομία. Και μοναδικός σκοπός το φουσκώματος μιας οικονομίας είναι να μην υπάρξει φανερή κατάρρευση. Δεν πάθαμε κατάρρευση εμείς. Μπήκαμε με 100 τόσα δισεκατομμύρια στο μνημόνιο και σήμερα χρωστάμε, χωρίς να λέμε ότι είμαστε ακόμα στο μνημόνιο, 410. Γιατί δεν μιλάει κανείς για το χρέος μας που είναι 410 δισεκατομμύρια? Αφιβάλλει κανείς ότι πληθωρισμός στην ουσία να αυξάνεται ανεξάρτητα αν μας δείχνουν πληθωρισμούς 2 και 2,5%? Τι να κάνω εγώ τον πληθωρισμό που λένε ότι είναι 2,5% όταν οτιδήποτε και να αγοράσω που έχει σχέση με τη μάσα μου, τη χάψα μου, τον ντύσιμό μου και την καθημερινότητά μου, το καύσιμό μου, πήγανε στα ύψη? Η λέξη πληθωρισμός πρέπει να πάψει να υπάρχει όσο υπάρχει αυτό το έσχος με την αύξηση των διαφόρων προϊόντων που έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη. Αν όμως αρχίζει να αυξάνεται και ο πληθωρισμός επισήμως, χωρίς να αναφέρουν στους χαμηλούς τότε πληθωρισμούς, τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν, διότι η αποδοχή της κρίσης θα είναι επίσημη. Για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις θέλουν αυξημένο τον πληθωρισμό? Μήπως γιατί είναι εύκολο να εισπραχθεί χωρίς πολιτικό κόστος κάποιος φόρος? Για ποιο λόγο η σημερινή κυβέρνηση παρουσιάζει πρωτογενή πλεονάσματα
και αυξημένα κρατικά έξοδα, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα να πληρωθούν διότι αυξάνεται από την άλλη μεριά το ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Για ποιο λόγο ο λαός πληρώνει φόρος χωρίς να του δίνει κανείς εξήγηση και χωρίς να μπορεί να συνειδητοποιήσει γιατί δεν ξέρει γιατί πληρώνει φόρους? Το μόνο που καταλαβαίνει σήμερα ο Έλληνας είναι ότι υπάρχει τεράστια ακρίβεια, για την οποία κανένας απολύτως δεν λέει το παραμικρό. Για ποιο λόγο ανεβαίνουν τεχνιέντος, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, οι τιμές στην ενέργεια? Δεν μας το πει κανείς. Γιατί φυσαυρίζουν οι εταιρείες μεταφοράς και πώλησης ενέργειας, οι οποίες είναι λίγοι και φίλοι με την κάθε κυβέρνηση? Ούτε αυτό θα μας το πει κανείς. Ανεξάρτητα, οι τιμές στην ενέργεια αυξάνονται τεχνιέντος, δηλαδή επίτηδες. Αλλά πόσο ακόμα, κυρίες και κύριοι, θα μπορούν οι πολίτες να βάζουν φαγητό στο τραπέζι τους, αν οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται με αυτούς τους ραγδαίους, τους δολοφονικούς ρυθμούς, ανεξάρτητα από τα τεκτενόμενα, απλώς και μόνο επειδή αυξάνονται οι τιμές στην ενέργεια? Για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν εκμεταλλεύεται τις διεθνείς φήμες που υπάρχουν σχετικά με την ύπαρξη ενέργεια στην πατρίδα μας, για την οποία δεν αναφέρεται κανένας από τους πολιτικούς στην πατρίδα μας, γιατί τρέμουν να αναφερθούν, επειδή πρέπει να πάρουν εντολές από το εξωτερικό για να πούνε κάτι για αυτά που υπάρχουν σαν πλούτο στην πατρίδα μας? Κυρίες και κύριοι, κάποτε υπήρχαν διάφορες ιστορίες σχετικά με τις επενδύσεις. Άλλοι επενδύανε σε παγκόσμιο αποθετικό νόμισμα, άλλοι επενδύανε στο χρυσό, άλλοι επενδύανε στα διαμάντια, στα μαργαριτάρια κτλ. Αλλά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα έφερε μία επικίνδυνη νομισματική χαλάρωση, η οποία δημιούργησε την αρχή του τυπώματος ασταμάτητα καινούριου χρήματος. Δεν μπορεί να δανείζει σε συνέχεια και είπα όριστον. Δεν γίνεται. Ωραίο αυτό, ωραίο αυτό. Στην αγορά κατοικίας διεθνώς η φούσκα έσκασε, διότι άρχισαν να αγοράζουν όλοι, μέχρι που κατάλαβαν ότι έρχεται μια κατάρρευση. Τώρα ακριβώς γίνεται το ίδιο πράγμα. Έπειτα από μια απίστευτη νομισματική χαλάρωση, βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνεται μια σύσφιξη της οικονομικής πολιτικής για να έχει ένα πληθωρισμό που στην Αμερική 9%. Έχω πληροφορήσει ότι οι Αμερικάνοι σταμάτησαν να τυπώνουν χρήματα. Θέλουν να δημιουργήσουν μια νομισματική χαλάρωση. Το πολύ το μετρητό ξεφτέλησε το δολάριο. Πάντα η ρευστότητα εξαρτώταν από το δολάριο, αλλά τώρα οι Ρώσοι μαζί με ορισμένα άλλα κράτη θέλουν να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική οικονομική κατάσταση, η οποία θα πολεμήσει πάρα πολύ άγρια το δολάριο. Όλα αυτά τα πράγματα δεν σας τα λέει κανένας. Κανείς δεν σας λέει ποιο είναι το χρέος μας. Κανείς δεν σας λέει ποιες είναι οι επιπτώσεις του χρέους μας. Κανείς δεν σας λέει πώς θα εξελιχθεί το χρέος μας. Κανείς δεν σας λέει ότι εξακολουθούμε να είμαστε στο μνημόνιο. Κανείς δεν σας λέει τη λέξη μνημόνιο. Είναι ντροπή, κυρίες και κύριοι, σήμερα να ακούμε όλα τα κανάλια Δελτία Ειδήσεων και κανείς να μην μιλάει για το χρέος της χώρας μας και για το μνημόνιο. Δεν είναι δυνατόν να ακούς Δελτία Ειδήσεων και τα πάντα να παρουσιάζονται άψογα, γιατί η κυβέρνηση κατάφερε να τα έχει καλά με τους ιδιοκτήτες των καναλιών. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πουθενά. Όταν η ενημέρωση του πολίτη δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι, τότε να με συγχωρείτε, η λέξη δημοκρατία καλύτερα να μπει εντός εισαγωγικών. Ο πολίτης για να ενημερωθεί για τα γενικώς τεκτενόμενα στην πατρίδα μας μπορεί να ενημερωθεί μόνο από τα Δελτία Ειδήσεων. Ακόμα και το διαδίκτυο πολλές φορές ακολουθεί κάθε μορφή διαδικτυακής ενημέρωσης, προσωπική ανάλυση του κάθε ενδιαφερομένου. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να δίνει πραγματικά στοιχεία στα κανάλια, και τα κανάλια για να εφαρμόσουν το επαγγελματικό τους καθήκον και την ηθική συνείδηση απέναντι στους κατοίκους αυτής της χώρας πρέπει να ενημερώνουν τον ελληνικό λαό, ειδικά σε θέματα οικονομίας, με απόλυτη ειλικρίνεια.
σε κάθερα πράγματα. Ας κάνουν οτιδήποτε θέλουν άλλο, αλλά η απόλυτη ειλικρίνεια στην οικονομία είναι αυτή η οποία θα κρατήσει την Ελλάδα ζωντανή. Διότι αν χάσουμε τη ζωντανιά μας σαν λαός λόγω του τεράστιου άγχους που δημιουργεί η έλλειψη χρήματος και η έλλειψη ικανότητος να ταΐζεις την οικογένειά σου όπως πρέπει να την ταΐσεις, τότε θα γίνουμε ένα ζάρι με το οποίο θα παίζει ο καθένας ο οποίος γουστάρει να παίξει με μια χώρα αξιόλογη μεν, αλλά άχρηστη από πολιτικό συστήματος δε που λέγεται Ελλάδα. Γιάννη Τσιτσιράπης, κυρίες και κύριοι, και στη σημερινή συνεργασία μας φτάσαμε στο σημείο να συνεννοούμεθα χωρίς να μιλάμε, μόνο με νοήματα και με τα μάτια. Και βεβαίως επαναλαμβάνω, η εκρηκτική και η σημαντική από απόψεως επαγγελματικών ικανοτήτων κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματική υποστήριξη, μια κυρία Μιχαηλίδου που και ένα κουνούπι να δει να υπάρχει σε μια γωνία του τοίχου το αντιλαμβάνεται και το εξαφανίζει. Όποτε υπάρχει κυρία Μιχαηλίδου, υπάρχει και τάξης απόλυτη στον τρόπο λειτουργίας, τουλάχιστον του χρόνου που κάνω εγώ εκπομπή. Χέλη! Κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει με την ιστορία της Ουκρανίας και της Ρωσίας? Για ποιο λόγο υπάρχει μια τεράστια αντιπαλότητα σχετικά μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, ενώ το θέμα της Ουκρανίας μεταφερθήκαν από ορισμένα νησιά, από την άμυνα ορισμένων νησιών, όπλα τα οποία πήγαν στην Ουκρανία? Δεν μας είπε κανένας τι μεταφέρθηκε και δεν μας είπε κανείς τι αντικαταστάθηκε. Μπορεί στη Γαλλία ο Μακρόν να νομίζει ότι είναι κάποιος, αλλά έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, έχει χάσει το σεβασμό των Γάλλων, θα το δείτε στις εκλογές, θεωρείται ότι είναι πολιτικός νάνος και θα ήθελε πολύ να αρχίσει ένας πόλεμος πριν από τις ευρωεκλογές, διότι τότε θα του επέτρεπε να σβήσει τα καταστροφικά για τη Γαλλία χρόνια της διακυβέρνησής τους, που είχαν σαν αποτέλεσμα την απώλεια της επιρροής της Γαλλίας. Ας ελπίσουμε ότι κάτι παρόμοιο δεν θα προσπαθήσει να κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός στη χώρα μας, όταν έχουμε γίνει υποκατάστημα των Αμερικανών σχετικά με τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία, όταν για τα πάντα ρωτάμε Αμερικανούς και Γερμανούς, και όταν προσπαθούμε να διατηρήσουμε την προσωπικότητά μας υπακώντας στις διαταγές των ξένων, ενώ έπρεπε να υπακούμε στις διαταγές του ελληνικού λαού και μετά σε αυτά τα οποία μας διατάζουν οι ξένοι. 8 ολόκληρα χρόνια κάθε μέρα βιώνουν αυτή την κατάσταση. 8 ολόκληρα χρόνια κανένας σας δεν βγήκε στον δρόμο και δεν είπε τίποτα. Και τώρα γίνεται όλοι πονόψυχοι, βγαίνετε και διαδηλώνετε και βρίζετε. Εντάξει, είναι ένας πίθηκος κι αυτός. Δεν λέω, κακός Γκάλαντς, όλα Γκάλαντς. Αλλά είναι ο μόνος που σήκωσε το ανάστημα στη διπροσωπεία, στον εγωισμό και στα ψέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και εσείς όλοι κάθεστε τώρα και βγαίνετε στον δρόμο και λέτε τι λέτε. Αχ, σταματήστε τον πόλεμο. Γιατί σήμερα, την σήμερον ημέραν, ούτε ένας δεν βγήκε να πει ότι ο Ουκρανικός στρατός βομβαρδίζει αθώους πολίτες στη πόλη του Ντανιέτσκ. Ότι εχθές βομβάρδιζε αθώους πολίτες στη πόλη του Λουγάνσκ. Και στα περίχωρα. Γιατί κανένας δεν βγαίνει να πει τίποτα όσον αφορά αυτό.
Όχι, μόνο ο Πούτιν, μόνο οι Ρώσοι, οι κακοί κάνουν επίθεση στην Ουκρανία. Αχ, τους καημένους! Τους καημένους, τους Ουκρανούς. Για πείτε λοιπόν, πώς πρέπει να νιώθουμε εμείς που 8 χρόνια πονάει η ψυχή μας για τους δικούς μας ανθρώπους. Ακούσατε μία Ουκρανίδα ελληνικής καταγωγής να λέει αλήθειες σχετικά με το δράμα το οποίο γίνεται στην Ουκρανία. Κανένας δεν μας λέει σήμερα, έστω και ανεπισήμως, ότι οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν κατοικημένες ρωσικές περιοχές, σκοτώνοντας απλούς πολίτες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με στρατό. Ενώ κανένας δεν είπε σήμερα για ποιο λόγο μέχρι σήμερα οι Ρώσοι δεν έχουν ισοπεδώσει το Κίεβο. Αν θέλαν οι Ρώσοι, μπορούσαν να έχουν ισοπεδώσει το Κίεβο. Αν θέλανε, μπορούσαν να έχουν ισοπεδώσει την Οδυσσό. Γιατί δεν το κάνουνε? Αναλογιστείτε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία. Πράγματα τα οποία για να αρχίσω να τα λέω πρέπει να κάτσω 2-3 ώρες εδώ πέρα. Αλλά πολλοί από εσάς τα γνωρίζετε. Πολλοί από εσάς έχετε βγάλει τα συμπεράσματα. Και πολλοί από εσάς έχετε αντιληφθεί ότι η Ουκρανία είναι ένα πειραματόζω το οποίο χρησιμοποιείται μπας και αλλάξει το διεθνές πολιτικό σύστημα σε εκείνη την περιοχή, το οποίο ελέγχεται απόλυτα από τους Ρώσους και από τον Πούτιν, τον οποίο κάποιος έξυπνος στην τηλεόραση προηγουμένως καλεσμένος το χρησιμοποίησε λέγοντας ότι είναι νέος τσάρος. Λυπούμε για λογαριασμό ορισμένων που βγάζουν στην τηλεόραση για να δείχνουν έναν φανατισμό και μια δουλοποίηση απέναντι στα συμφέροντα, χωρίς να μιλάνε με εθνική αντίληψη, εθνική αγάπη και εθνικό συμφέρον, που το μοναδικό εθνικό συμφέρον είναι η πατρίδα μας. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Γερμανία και όλο το ΝΑΤΟ εξακολουθούν να φέρονται σαν πυρομανείς πυροσβέστες, δηλαδή είναι πυροσβέστες μόνο που βάζουν φωτιά αντί να σβήζουν τη φωτιά στην Ουκρανία, και προχωρήσουν στην εφαρμογή των σχεδίων τους, τότε είναι σαφές ότι θα έχουμε τρομακτικά αντίπεινα από την πλευρά του Πούτιν, τα οποία θα είναι σε διαφορετικά πολεμικά και με άλλα όπλα επίπεδα. Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε απόφαση περαιτέρω εμπλοκής των Ευρωπαίων δεν πρέπει να είναι ηλυμένη και επιβαλλόμενη, γιατί όλοι τρέμουνε ποια θα είναι η αντίδραση από την πλευρά των συμμάχων. Αυτά γίνονται προς όφελος μιας χώρας που λέγεται Ουκρανία, η οποία δεν είναι ούτε μέλος του ΝΑΤΟ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρξε ποτέ η Ουκρανία ιστορικό σύμμαχος της Ελλάδος ή της Γαλλίας. Πριν από την πρόσφατη αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Γαλλία χωρίς να ρωτηθεί κανείς, το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με την Ελλάδα, καθώς η ελληνική κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ετοιμάζεται να υπογράψει μυστική αμυντική συμφωνία με την Ουκρανία με άγνωστο περιεχόμενο. Και η εκπομπή Παρέμβαση διαστόματος του υποφαινομένου ρωτάει με ποιο δικαίωμα η ελληνική κυβέρνηση θα υπογράψει μυστική αμυντική συμφωνία με την Ουκρανία, όταν ζούμε σε μία δημοκρατική χώρα που εκλέγει τους αρμοδίους αφενός και αφετέρου οι αρμόδιοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν άμεσα τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Άρα περιμένουμε εξηγήσεις τι ρόλο είναι και τι ρόλο παίζει αυτή η μυστική αμυντική συμφωνία που θα υπογράψει ο Μητσοτάκης αγνώστου περιεχομένου με την Ουκρανία. Ουκρανία и Белоруссия. В
Крыму могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под российскую державу. Λαχτάρισες νόστιμο κοτόπουλο, καλομαγειρεμένο. Καλημέρα κύριε Παπαζαφυρίου, από το 498 Εκλογικό Τμήμα, όπου είμαι Φορευτική Επιτροπή, που με πετύχατε. Φορευτική Επιτροπή είσαι? Ναι, Φορευτική τώρα, Επιτροπή. Τώρα ναι. Θα τους πεις να περιμένουν όλοι στο διάδρομο. Αυτό κάνουν ήδη. Λοιπόν, ναι κύριε Παπαζαφυρίου, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, έχουμε εκλογές σήμερα. Μου πήραν τηλέφωνο ότι προς τη Χαλκιδική γίνεται της τρελής που πηγαίνει ο δρόμος. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα ξέρουμε το βράδυ τι ποσοστό θα έχει ψηφίσει. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχουμε ορισμένα θέματα με τους Τούρκους. Προέκυψε και αυτή η ιστορία με τις βραχονισίδες, από εκεί που το περιμέναμε. Καινούργια ίμια δημιουργήθηκαν με τη δικαιολογία ότι καταστρέφεται το περιβάλλον. Την Αστυπάλαια, ναι. Ναι, τόσα χρόνια δεν καταστρεφόταν το περιβάλλον, τώρα καταστρέφεται. Είναι τα δωράκια, κύριε Παπαζαφυρίου. Αυτά τα δωράκια όμως είναι υποχρεωμένος ο τύπος, ο ελληνικός λαός, οι πολιτικοί, οι ιστορικοί, αυτοί που γνωρίζουν από τα θέματα, να τα λένε, να τα βγάζουν στη δημοσιότητα και να μην κρύβουν την αλήθεια. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι όντως δωράκια. Κύριε Παπαζαφυρίου, συγγνώμη, για το θέμα το Σκοπιανό. Γιατί εγώ δεν θα το πω μακεδονικό. Μετά θα πάμε στο Σκοπιανό, για να μιλήσουμε λίγο γι' αυτά. Όχι, λέω πόσες φορές μαθαίνουμε αλήθειες μετά από 10, 15, 20 χρόνια. Ποτέ. Έτσι ακριβώς είναι και στα ελληνοτουρκικά. Και ποιες είναι οι αλήθειες που μάθαμε μετά από 15 χρόνια, αν δεν υπήρχαν οι εκπομπές να λένε την αλήθεια? Ακριβώς. Εδώ λέγεται ότι ο Μητσοτάκης θα υπογράψει μια κρυφή συμφωνία με τους Τούρκους. Το είπα προηγουμένως. Γιατί δεν διαψεύδεται αυτό το πράγμα? Τι σου κρυφή συμφωνία? Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον Έλληνα Πρωθυπουργό να υπογράφει κρυφές συμφωνίες με άλλα κράτη τα οποία έχουν σχέση με την πατρίδα μας? Ιδιωτική του επιχείρηση είναι η Ελλάδα. Κύριε Παπαζαφυρίου, συγγνώμη. Εγώ όταν μιλούσαν για τους ανθρώπους που περάσανε μέσα ελαφρέα στην Ελλάδα, για τους μετανάστες κτλ. Εφόσον έχουν τέτοια ευαισθησία για τον άνθρωπο, να πάρουν αυτούς τους μετανάστες στο σπίτι τους, οι πολιτικοί. Ένα. Δεύτερο, εφόσον δεν τους ανήκει αυτή η γη, αλλά κάποιοι άλλοι θυσιάστηκαν, με ποιο δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι υπογράφουν και προσυπογράφουν με το πρόσχημα της δίθεν ψευτοειρήνης? Γιατί ποιος θέλει πόλεμο? Όποιος θέλει πόλεμο δεν είναι καλά στα μυαλά του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα δώσεις το σπίτι σου. Δηλαδή, αν θα πάει κάποιος και πει, ανήκει το σπίτι σε μένα του κ. Παπαζαφυρίου, θα δώσετε το σαλόνι και θα κρατήσετε τα υπόλοιπα δωμάτια. Αυτές είναι ανόητες λογικές, οι οποίες ουσιαστικά χαρακτηρίζουν ανθρώπους που δεν έχουν εθνικό αίσθημα γενικά. Ναι, πολύ ωραία, αλλά δεν ανέχομαι εγώ με τη μόρφωση που έχω, τις γνώσεις που έχω και τις πληροφορίες που πήρα, ότι στόχος της συμφωνίας που υπεγράφει εκεί κάτω είναι να προστατευτούν οι νησίδες από την υπερβόσκηση και να διασωθεί το οικοσύστημά τους. Τόσα χρόνια που βόσκανε εκεί πέρα τα πρόβατα, έπαθε τίποτε το οικοσύστημα? Και εσείς που ξέρετε αν διαμαρτυρήθηκαν τα πρόβατα? Τα πρόβατα μπορεί να διαμαρτυρήθηκαν, αλλά σε γλώσσα τέτοια που δεν την κατάλαβε κανένας. Έτσι ακριβώς. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο δήμαρχος Αστυπάλειας και να λέει αξιοποιούμε, δεν εγκαταλείπουμε τις βραχονισίδες? Τι σόη αξιοποίηση έγινε στα Ίμια? Προσέξτε, αξιοποιούμε και δεν εγκαταλείπουμε. Ναι. Προσέξτε, είναι έμεση επιβεβαίωση. Ναι, αλλά γύρω από τα Ίμια όμως ψαρεύουν κατά 80% Τούρκοι καλλιευτικά. Ακριβώς. Δεν είδα να διαμαρτύρεται κανένας. Και τι θα πει δεν εγκαταλείπουμε, αλλά όταν δεν εγκαταλείπεις κάτι, πώς το αξιοποιείς όταν τα Ίμια είναι έρημα και μόνα? Έρημα και μόνα είναι. Πού είναι οι αξιοποιήσεις? Είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι. Μα αυτός ο τύπος εδώ, δήμαρχος Αστυπάλειας, πρέπει να ξεκουμπιστεί από εκεί πέρα, διότι δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτές τις εκφράσεις. Αυτές δεν είναι πατριωτικές εκφράσεις. Εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Παπαζαφυρίου. Σε μεγάλο κανάλι της τηλεόρασης υπάρχει ένας τουρκολάτρης. Δεν θα πω το όνομά του. Η μεγάλη χώρα, η Τουρκία. Η Τουρκία, η μεγάλη χώρα, η δυνατή χώρα κτλ. Μέχρι που αναγκάστηκα να πω στο Sky, αυτά τα πράγματα είναι ανοησίες και προσπαθείτε να εμπεδώσετε ένα κλίμα φόβου. Η Φιλανδία δεν αντιμετώπισε τη Σοβιετική Ένωση. Τι ήταν η Φιλανδία προς τη Σοβιετική Ένωση? Τίποτα. Μια κουκίδα στο χάρτη σε σχέση με την τεράστια Σοβιετική Ένωση. Οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι δεν αντιμετωπίζουν 80 εκατομμύρια Άραβες. Τι θα πει δηλαδή είναι μεγάλη χώρα η απέναντι και εμείς είμαστε μικρή χώρα, αλλά πρέπει να υποταχθούμε? Αυτό διδάσκουν το κλίμα και την αίσθηση της υποταγής. Και δεν χρειάζεται να πολεμήσεις. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσεις κάποιον χωρίς να υποταγείς. Γιατί πρέπει να υποταγούμε? Ήμασταν ξυπόλοιποι το 21 και θα τα βάλαμε όλα και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Τι θέλετε, πόλεμο? Ποιος είπε ότι θέλουμε πόλεμο?
Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις τον άλλον μόνο με πόλεμο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τον αντιμετωπίσεις. Γιατί ο Τούρκος ποια λογική έχει? Τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Αυτή είναι η λογική του Τούρκου. Του Οθωμανού καλύτερα. Η λογική του Τούρκου μπορεί να είναι εκεί, αλλά η δικιά μας λογική ποια είναι? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρχει ο δήμαρχος Κομινέας στην περιοχή εκείνη και να βγαίνει να λέει αυτά τα πράγματα, όταν λέει όχι μόνο δεν εγκαταλείπουμε τις νησίδες, αλλά θα μπορούν να αποκτήσουν και διαρκή επισκεψιμότητα κατά τη διάρκεια του έτους? Μας είπε ο κύριος δήμαρχος Αστυπάλιας μετά τις αντιδράσεις για την απομάκρυνση των εγωπροβάτων. Τι έγινε δηλαδή με τα ίμια? Ας πούμε ότι τα ίμια είναι η ίδια περίπτωση με αυτό που έγινε τώρα. Τι έγινε? Υπάρχει επισκεψιμότητα στα ίμια? Καμία επισκεψιμότητα. Νεκρά είναι τα ίμια. Και γύρω-γύρω ψαρεύουν τζάμπα. Την καλύτερη τσιπούρα του Αιγαίου. Μπράβο. Και αν δούμε καμιά τουρκική σημαία σε μια από τις βραχονισίδες αυτές τύπου ημίων, όπως τότε, έτσι, τότε θα παραξενευόμαστε. Δηλαδή, τι παίρνουμε τη Μπελαρά? Ο κύριος Κομινέας Νίκος. Κομινέας Νίκος, κυρίες και κύριοι ακροατέ του Μετρόπολης. Ναι. Κομινέας Νίκος. Μας είπε αυτά τα πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορώ να τα εκλάβω ότι είναι σοβαρά. Δεν μπορώ να τα εκλάβω. Ξέρετε από πού κινδυνεύουμε, κύριε Παπαζαφυρίου? Από τους Έλληνες που έχουν ξεχάσει να είναι Έλληνες. Ναι, μισό λεπτό. Όταν όμως εδώ πέρα δείχνει ένα βοσκό, το Βοιαζί, να απομακρύνει τα πρόβατά του με ένα καΐκι, διότι έτσι διέταξαν αυτοί οι οποίοι τους κατέβηκε αυτή η ιδέα σχετικά με, για να διασωθεί, λέει, το οικοσύστημα. Μπορεί να μην είμαστε εξειδικευμένοι, κύριε Χρυσανθόπουλε, στο οικοσύστημα, αλλά δεν είμαστε και βλάκες. Ένα οικοσύστημα που τόσο καιρό υπάρχουν πρόβατα, δεν θα μας πούνε ότι απότομα δεν υπάρχει. Τι πάθαν τα ίμια, μπορεί? Γιατί δεν μας λένε ότι κάτω από τα ίμια έχει τεράστιες ποσότητες μεταλλευμάτων? Προλάβατε. Γιατί δεν μας το λένε? Για πέστε το, σας παρακαλώ. Ένα τώρα, σας πω κάτι. Με Αμερικανούς που συζήτησα, γιατί έχω πολύ καλές σχέσεις, μέχρι που φτάσαμε, θα σας πω μετά τι έγινε με κάποιους δίθεν πατριώτες εξ Αμερικής. Λέει, δεν με ενδιαφέρει αν είσαι Τούρκος ή Έλληνας. Εμένα με ενδιαφέρει, λέει, ο ορυχτός σου πλούτος. Που σημαίνει. Για πέστε τον ορυχτό πλούτο που έχει στα ίμια. Τι να σας πω τώρα, όλα, έχει το, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, που έχει αυτό το σπάνιο μετάλλευμα, το οποίο άμα βγει μπορεί να θρέψει ουσιαστικά τη Μεσόγειο και όχι μόνο, και ολόκληρη την Ευρώπη. Το οποίο σε αντίστοιχη μεγάλη ποσότητα υπάρχει και στο Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν, για αυτό το λόγο το είχαν καταλάβει. Γι' αυτό και διαλύθηκε. Γι' αυτό και το διαλύσανε, ακριβώς. Μήπως λοιπόν, το λένε λίθιο? Νομίζω, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι ο Αμερικανός μου είπε ξεκάθαρα, εμείς, αγαπητέ μου, λέει, συνάδελφε, κάνουμε business. Αυτό κάνουμε, business. Business με τις χώρες και τις συνειδήσεις άλλων λαών, κρατών και εθνών. Και μου τη δίνει η έκφραση ελληνικός λαός. Δεν είμαστε λαός, είμαστε έθνος. Είμαστε το γένος των Ελλήνων. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα και να ξεσηκωθούμε. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο ποιος θα ξεσηκωθεί, κύριε Ξάσου? Ποιος θα ξεσηκωθεί? Όταν βγαίνει αυτός ο τύπος και λέει ότι είναι η περιβαλλοντική προστασία των νησίδων, αλλά ενισχύει μια προοπτική ανάπτυξη μέσω της οργανωμένης επιστημονικής μελέτης και του οικοτουρισμού. Δηλαδή θα κάνουμε οικοτουρισμό σε αυτά τα νησιά? Ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουνε? Αυτοί κάνουν εθνικά εγκλήματα, όχι ποινικά, εθνικά εγκλήματα με τα ψέματα που λένε. Και βρέθηκαν 10, μισό λεπτό λίγο, και βρέθηκαν 10 ΜΚΟ οι οποίες συναποφάσισαν για αυτό το θέμα που συμβαίνει σε αυτές τις 6 βραχονισίδες. Πάλι δηλαδή ΜΚΟ στην πιάτσα εμφανιστήκανε. Ακριβώς. Κύριε Παπαζαφυρίου, ξέρετε ότι κάθε χρόνο, τα τελευταία 5 χρόνια, κάνω αναβίωση στο Καστελόριζο το Λάμπρο Κατσόνι. Θα το συζητήσουμε και όταν θα έρθει πάλι η ώρα τον Αύγουστο. Εμείς, το 20, βλέπαμε το Ούρουτς Ρέις με γυμνό μάτι απέναντί μας. Και όπως, όταν έγινε η επακούμβηση, να είναι καλά ο κυβερνήτης αυτής της φρεγάτας, δεν θα πω το όνομα για τον άνθρωπο, το κυνηγήσανε από το πολεμικό ναυτικό, την πολιτική ηγεσία δηλαδή, όταν έκανε την επακούμβηση και άνοιξε σαν καρδιά, άνοιξε σαν φέτα. Την τουρκική φρεγάτα δεν ξαναμίλησαν οι Τούρκοι και λένε οι ναύαρχοι, τι λέτε τώρα, πάτε καλά που θα τα βάλουν με τις ελληνικές φρεγάτες, ασχέτως τα βαρύχη του παλόγια που λένε στις τηλεοράσεις, ότι τους βλέπουμε με τα τρόμους στην Αλεξανδρούπολη κτλ. Και κάτι άλλο. Έχετε την εντύπωση ότι η Ελλάδα έχει ανεξαρτησία στις ενόπλες δυνάμεις? Δεν βλέπετε τι γίνεται με τις φράσεις? Ποιος το είπε αυτό? Ποιος κάνει κουμάντο στην Αλεξανδρούπολη? Για ποιο λόγο δεν εκμεταλλευόμαστε τη βάση της Σούδας, από την οποία μπορούσαμε να θησαυρίζουμε? Για ποιο λόγο πληρώνουμε στην Αμερική
ακόμα και μια σφαίρα να αγοράσουμε. Τι μας δίνει, η Αμερική και εκμεταλλευόμενη τη βάση της Σούδας σαν αντιπαροχή από οικονομικής άποψης. Τι μας δίνει. Την προστασία της. Ποια προστασία της. Και με συγχωρείτε. Που έχει μετατρέψει την Αλεξανδρούπολη σε μεταφορική εταιρεία. Μπράβο. Και να σας πω και κάτι που δεν το προσέξαμε. Όλοι λένε δεν έχουμε αντιπική βιομηχανία. Συγγνώμη. Οι Τούρκοι πώς φτάσανε να παράγουν αυτά που παράγουν, όσα παράγουν στην βιομηχανία. Γιατί, μισό λεπτό λίγο, γιατί είναι ξύπνοι. Υπάρχουν πάνω από 1500 βιομηχανίες, τεράστιες βιομηχανίες που έχουν επενδύσει στην Τουρκία. Η Ρενό έχει κάνει ένα τεράστιο εργοστάσιο στην Τουρκία, όπου παράγει το μοντέλο Clio. Οι Γερμανοί το ίδιο. Και όταν όλα αυτά τα κράτη έχουν επενδύσεις τεράστιες στην Τουρκία, την Τουρκία δεν την προσέχουν όπως προσέχουμε εμείς το παιδάκι όταν γεννιέται. Εμάς ποιος θα μας προσέξει όταν βγάζουμε το τρίτο το μακρύτερο στην πατρίδα μας. Τι παράγουμε εμείς στην πατρίδα μας εν σχέση με ευρωπαϊκές επενδύσεις. Μπράβο. Κύριε Παπασαφερίου, δεν προσέξαμε κάτι. Οι Τούρκοι κάνανε ό,τι κάνανε οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι αντιγράφανε στην αρχή. Ακόμα αντιγράφουνε. Ναι, αλλά από την αντιγραφή μαθαίνεις την τεχνογνωσία. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και εμείς αυτό, ώστε να έχουμε τώρα τις απαραίτητες βιομηχανίες για να μπορεί να γίνουν συγκατασκευές, συμπαραγωγές και να είμαστε. Πριν από χρόνια μιλούσα με ένα ανώτατο στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς. Μία επιτροπή λοιπόν από την Τράπεζα Πειραιώς, πράγμα που γίνεται και τώρα μεταξύ των χωρών. Πήγε και επισκέφτηκε διάφορες βιομηχανίες στην Τουρκία για λόγους συνεργασίας. Και όταν πήγε μέσα στα εργοστάσια και είδε πώς λειτουργούν τα εργοστάσια, από οργάνωση, από καθαριότητα, από σοβαρότητα, από εμφάνιση του προσωπικού, αμποντίσουμε κτλ., έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Για να πάμε σε ένα ελληνικό εργοστάσιο να δούμε τι γίνεται. Το οποίο πήρε φωτιά κάτω για να μην φανεί ότι είχε μικρόβια και δηλητηριασμένα τρόφιμα. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, σας είπα το παράπονό μου. Εγώ προσωπικά κυνηγήθηκα από δίθεν πατριώτες εξ Αμερικής. Σας είχα πάρει τηλέφωνο και σας είπα ότι μια δικαστική περιπέτεια που είχαμε τους δίθεν Αμερικανούς της δίθεν Μακεδονικής Αμερικής, το δικαστήριο κατέληξε φυσικά πανηγυρικά υπέρ μου και ουσιαστικά ρίξαν το κεφάλι κάτω. Αυτοί οι δίθεν πατριώτες που κυνηγάνε τους πατριώτες, τους πραγματικούς πατριώτες, που έχουν θυσιάσει τα πάντα, περιουσία, ζωή, έχουν συλληφθεί από τους Σκοπιανούς, κυνηγούνται από τους δίθεν πατριώτες που δίθεν οργανώσαν τα συλλαλητήρια που έπαιξε ο κόσμος για να διαδηλώσει υπέρ της Μακεδονίας. Αυτός ο Κομινέας, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα, δήλωσε ότι όχι μόνο δεν εγκαταλείπονται οι νησίδες, αλλά με τη δημιουργία του Εθνικού Πάρκου θα μπορούν να αποκτήσουν και διαρκή επισκεψιμότητα. Γι' αυτό το Εθνικό Πάρκο που είχε πει ότι θα κάνουμε Μητσοτάκης και βγήκε ο Τούρκος και είπε θα κάνουμε και εμείς και βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα και το διέψευσε. Δεν είναι, λέει, ανάγκη να μείνουμε για πάντα στα κατσίκια ως μέσο διαχείρισης. Επειδή αυτό κάναμε πριν 20-30 χρόνια. Μέχρι να μην μείνει το μισό πράσινο φύλλο πάνω στα νησάκια αυτά και μετατραπούν σε σκέτους βράχους. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Το πράσινο ξαναφυτρώνει. Ναι, αλλά ποιος του έδωσε τη δυνατότητα να μιλάει? Δεν ξέρω. Έχει πολιτική κάλυψη. Αν έχει πολιτική κάλυψη, τότε τι ψάχνουμε να βρούμε? Μα εδώ λέει για Εθνικό Πάρκο, το οποίο το διέψευσε ο Μητσοτάκης. Γιατί βγήκαν οι Τούρκοι. Πάρκο, θα το δω και εγώ. Γιατί βγήκαν οι Τούρκοι και είπαν θα κάνουμε κι εμείς. Έτσι ακριβώς. Για λίγο να ακούσουμε τι γίνεται με τα Σκόπια που μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων και ο κύριος Πρωθυπουργός είπε μη με αναγκάζετε να τραβήξω το σκηνή πολύ γιατί θα σπάσει. Δεν θα τραβήξει κανένα σκηνή και δεν είναι διαδεδομένος να θέσει κανένα βέτο. Έτσι, παρακαλούμε να προσέξτε, θα σας πω το εξής, είναι τίτλος του βιβλίου μου, βγαίνει σε μερικές μέρες. Εγώ την Συμφωνία των Πρεσπών πλέον την ονομάζω ως ιστορικός Σλαβική Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι στο τίτλο του βιβλίου μου. Είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των Σλάβων. Αυτό που ήθελαν πάντα. Και αυτοί δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Θέλουν να περάσουν τη διπλή ονομασία και μετά να εξαφανιστεί η επίσημη και να καθιερωθεί το Μακεδόνια ή Μακεδόνια, όπως το λένε. Έτσι. Και εκεί που μας χρωστούσανε, μας παίρνουν και το πόδι και το σπίτι και την αξιοπρέπεια, μας τα πήραν όλα. Και εμείς γιατί τι κάνουμε? Εμείς τους παρακαλούμε να εφαρμόσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών που τη θεωρούσαν άδικη οι πολιτικοί, οι δήμονες, και τώρα τη συνεχίζουν επειδή έχει συνέχεια το κράτος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν εφαρμόζεται η Συμφωνία των Πρεσπών, δεν έχουμε δικαίωμα την ακυρώσουμε. Ακριβώς. Τότε γιατί δεν το κάνουμε? Λοιπόν, ρώτησα τον κύριο Συρίγο. Εγώ συγκρούστηκα με τον κύριο Συρίγο. Και ο Συρίγο, μόνο το Συρίγο. Ένα λεπτό λιγάκι. Εγώ το ρώτησα.
κύριε συνάδελφε, κύριε καθηγητά, η συμφωνία, η διεθνή συνθήκη του Βουκουρεστή του 1913 που πήγε, λέει αυτή καθόρισε τα σύνορα. Ωραία. Να πάρω το συλλογισμό σας ότι καθόρισε τα σύνορα. Με το να διεκδικείς το όνομα Μακεδονία και να ζητάς σταν τεράστιο στην Εθνική Μακεδονία, δεν καταργήθηκε τα σύνορα τα οποία καθιερώθηκαν το 13. Όπως και να έχουν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες γιατί μια απλή διμερής σλαβική συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να καταργήσει μια διεθνή συνθήκη του 1913. Ας έτρεχε η κλιάρα στα δικαστήρια για, για τον αυτοπροσδιορισμό, λέει ο Κρίστιαν Μίτσκοφσκι. Εγώ έχω δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζω. Κύριε Χρυσανθόπουλε, από τη στιγμή κατά την οποία ο κύριο Τσίπρας κυκλοφορεί ελεύθερος, εξακολουθεί να αναφέρεται το όνομά του. Δεν αποκλείεται. Μισό λεπτό λίγο. Δεν αποκλείεται να περιμένει πότε θα έρθει το τέλος του καινούριου πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό ήταν και συγκέντρωση προχθές. Δεν είχε καμία συνέπεια υπογράφοντας συμφωνία Βόρεια Μακεδονία, χρησιμοποιώντας τη λέξη Μακεδονία, η οποία είναι πανιστορική, με το μοναδικό μέγα στην ιστορία της Ελλάδας που είναι ο Αλέξανδρος. Τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Άξιοι της μοίρας μας. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι το απόλυτο κουμάντο, ακόμα και για να φτύσουμε και σιγά σιγά για να πάμε και στην τουαλέτα, πρέπει να παίρνουμε άδεια από τους Ευρωπαίους. Τελείωσε η Ελλάδα, είναι ένα ελεγχόμενο τίποτε το οποίο το κάνουν κουμάντο Ευρωπαίοι. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Γι' αυτό έχουμε πολιτικές μετριότητες και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Μα κάνει ο κύριος Τσίπρας, εντός εισαγωγικών κυρίως, κάνει παρακαλώ Ινστιτούτο και καθιερώνει βραβείο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Καθιερώνει και βραβείο, δηλαδή την προδοσία την κάνει βραβείο. Αυτό. Δεν μπορούσε δηλαδή να βρεθεί άλλη ονομασία, να είμαστε κάθετοι. Μήπως αυτή η ιστορία Βόρεια Μακεδονία έχει μέλλον? Πολύ μέλλον. Όταν, και πολύ όταν όρκιζε τον Παπούλια η τότε πρόεδρος της Βουλής και έλεγε ότι η Ελλάδα πιθανό να μικρύνει γεωγραφικά γιατί μόνο έτσι θα έχει την απόλυτη ειρήνη. Για σκεφτείτε λιγάκι, τα έχουμε ξαναπεί. Έτσι ακριβώς. Όπως τα λέτε. Έτσι. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα τι έγινε με την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Τουρκία. Όπου του είπε ότι είναι ήρωες εκεί κάτω στη Χαμάς και ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν είναι ήρωες, είναι αυτό που είναι, εγκληματίες που είναι. Αυτό είναι πεσμένο, είναι θέατρο. Έπρεπε να υπάρχει κάποια αντιπαράθεση δίθεν. Ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και ότι αυτό που υποστήριξε η Τουρκία που το παίζει ο ηγέτης όλου του μουσουλμανικού κόσμου. Γιατί να μην το παίζει. Μάγκας είναι και το παίζει. Αλλά είδατε που έγινε η αποφύτηση των ημάμιδων μέσα στην Αγία Σοφία. Γιατί μας πετάνε το κοκαλάκι. Μπράβο. Μας πετάνε το κοκαλάκι ότι δήθεν κάποια στιγμή η σχολή της Κάλκης θα ξαναλειτουργήσει. Αυτά είναι ψεύδι. Δεν θα λειτουργήσει ποτέ η σχολή της Κάλκης σύμφωνα με τα δεδομένα του Πατριαρχείου. Έτσι. Μας χρυσώνουν το χάπι, αλλά τους ημάμιδες, γιατί σας είπα, το δόγμα του τουρκισμού και του πατουρανισμού είναι η κατάκτηση. Για αυτούς ο πολιτισμός δεν σημαίνει τίποτα. Η κατάκτηση είναι το μόντους βιβέντι για τους τουρκομανικούς για τις τουρκομανικές φυλές. Αυτοί θέλουν να καταχτούν και να βάζουν το δόρυ γι' αυτό και δεν υπήρχαν ποτέ σύμβολα στον τουρκισμό. Υπήρχαν μόνο κάτι περίεργα παντουρανικά σύμβολα. Δεν υπάρχει σημαία, δεν υπάρχει σύμβολο στον τουρκισμό. Υπάρχει μόνο κατάκτηση και το ξύπνος που το βάζουν κάτω και λένε κατάκτησα. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Σαν τον Ατήλα. Αν ο Ατήλας δεν γυρνούσε πίσω και καθόταν εδώ, θα ήταν η δεύτερη Τουρκία εκεί που θα είχε μείνει, στη Γερμανία. Σωστό. Τι έκανε σωστό. Δηλαδή ο Τούρκος. Ήρθε εδώ με ένα στρατό 100.000, άρχισε να κατακτάει. Ό,τι κατέκτησε το οικειοποιήθηκε με βάση το θάνατο ή γίνεσαι μουσουλμάνο ή σε καθαρίζω. Και τελείωσε η ιστορία. Είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι. Είναι τα απολύτως φυσιολογικά και τα απολύτως σωστά για τους Τούρκους. Ανεξάρτητα δεν τα γουστάρουμε εμείς. Πού είναι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας που είναι εκατομμύρια? Εγώ υπηρετούσα στη Σμύρνη, στο ΝΑΤΟ. Ξέρεις πόσοι Έλληνες υπήρχαν στη Σμύρνη? Μόλις με βλέπανε να κυκλοφορώ με τη στολή με στη Σμύρνη, έρχονταν και μιλούσαν ελληνικά. Εννοείται. Απ' την άλλη πλευρά. Ακόμα και τώρα μείνανε. Απ' την άλλη πλευρά, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή όταν ο κύριος Πρωθυπουργός δεν αναβάλει την επίσκεψή του, ενώ τρεις-τέσσερις μέρες πιο μπροστά είχε γίνει τζαμί μια εκκλησία? Η μονή της χώρας. Ναι, για ποιο λόγο δεν ανέβαλε την επίσκεψή του? Και του είπε ο Ερντογκάν, δεν πειράζει, λέει, μπορείτε να προσκυνάτε. Ναι, πρέπει να φαίνεται ότι υπάρχει διάλογο. Δεν είναι ότι διαλεγόμενο. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έγινε τζαμί. Ό,τι
Το πρέπει είναι άλλο, έγινε τζαμί είναι άλλο. Και εγώ πρέπει το μεσημέρι να σε κεράσω καφέ, αλλά δεν μπορώ γιατί βαριέμαι. Άρα δεν θα σε κεράσω καφέ. Άρα θα με κεράσει καφέ, ακριβώς. Κύριε Παπαζαφρίου, εγώ πρότεινα και για το θέμα το Σκοπίου να καθιωρηθεί η 24η Φεβρουαρίου, ημέρα γενοκτονίας του μακεδονικού ελληνισμού. Πρότεινα να διεκδικηθεί η ελληνική εθνική μειονότητα στη γειτονική χώρα, ο ελληνικός εθνικός πολιτισμός, και να συμμαζέψουμε και λίγο και το ράμα, διότι η Αλβανία και Σκόπια τώρα επιτίθεται ακριβώς γιατί είναι δάχτυλος της Άγκυρας, για να μπορέσει να πετύχει τις πιέσεις που χρειάζεται για να παραχωρήσουμε στο Αιγαίο. Και είδατε, μα βιβατάν στα σχολεία, ο Τούρκος θα μαθαίνει τις επόμενες γενιές ότι αυτό είναι η θάλασσα των νήσων και όχι το Αιγαίο, που είναι 4.000 χρόνια αυτή η ονομασία, τώρα είναι η θάλασσα των νήσων. Κύριε Χρυσανθόπουλε, μπορούμε να και τις ονομασίες. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο Αλβανός κάνει τη δουλειά του. Ο Σκοπιανός κάνει τη δουλειά του. Ο Τούρκος κάνει τη δουλειά του. Εμείς ποια δουλειά κάνουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς έχουμε γίνει αποθήκη μεταφοράς όπλων της Αμερικής στην Ουκρανία. Αυτό έχουμε γίνει. Ευχαριστώ. Απλά και ωραία πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Πασμπαρέλα. Συνεχεία διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό με ιδιαίτερη χαρά να καλημερίσω τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων και Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, τι μου κάνετε? Καλημέρα σας, ή μάλλον κύριε Πρόεδρε, θα λέω. Λάζαρος Κυρίζογλου. Λάζαρος, το ξέρω. Τι κάνετε, Δήμαρχέ μου? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Η ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά στο Δήμο μας. Το πρωί είχε άπνοια προσέλευση ψηφοφόρων, τώρα βλέπω ότι και σε όλη τη Θεσσαλονίκη, μια βόλτα που έκανα στο κέντρο γιατί είχα μια δουλειά, υπάρχει μεγάλη κίνηση στους δρόμους και πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίσει. Μακάρι να πάει να ψηφίσει όλος ο κόσμος, γιατί αυτό το πολίτευμα που λέγεται δημοκρατία κοινοβουλευτική, πλουραλιστική, κομματική, τρέφεται, υπάρχει και προοδεύει με τη συμμετοχή των πολιτών. Το είπατε πάντα πάρα πολύ ωραία, όχι με πολιτική έννοια, αλλά το είπατε και με νομική έννοια. Και με καλά κάνετε. Έννοια. Και καλά κάνετε, γιατί πρέπει να αντιληφθούμε ορισμένα πράγματα. Επειδή εδώ πέρα στην Ελλάδα ο ψηφοφόρος νομίζει ότι τιμωρεί τον πολιτικό άμα δεν πάει να ψηφίσει, ενώ κανονικά τον αμείβει, τον τιμωρεί άμα πάει να ψηφίσει. Εδώ είναι το θέμα. Κύριε Δήμαρχε, για να μιλήσουμε λίγο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, ναι, θέλω να δώσω και μία εξήγηση για αυτόν τον υπάλληλο στα Μετέωρα που έγινε τόσο πολύ θόρυβος, κύριε Παπαζαφή. Ναι, ναι. Αν θέλετε. Βεβαίως, πέστε το μου τώρα. Έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη η απουσία επί 12-13 έτη από την υπηρεσία του ενός δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος δούλευε στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μετεώρων, στο Δήμο Μετεώρων. Ναι. Ο συγκεκριμένος, γιατί μιλάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ο συγκεκριμένος, ζήτησα ενημέρωση εγώ από τον ίδιο το Δήμαρχο, το οποίο είναι καινούριος ο Δήμαρχος και ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου του 2024, και με το που ανέλαβε έδωσε εντολή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο γραπτή και ζήτησε να του γνωρίσουν τη δύναμη των τμήματων και των διευθύνσεων όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Ποιοι υπάλληλοι είναι, πού εργάζονται και πώς τους λένε. Σωστό. Έτσι λοιπόν και καλά έπραξε. Βεβαίως. Έτσι επέστρεψε όλος ο κόσμος στις θέσεις του, που ήταν δεξιά-αριστερά. Ένας όμως δεν είχε επιστρέψει. Το ψάχνανε, δεν το βρίσκανε. Αυτός είχε χειρουργηθεί το 2012-13 με μια σοβαρή επέμβαση. Έγινε, δόξα τω Θεώ, καλά. Έκτοτε προσκόμιζε διάφορα δικαιολογητικά, γνήσια, πλαστά, δεν ξέρουμε, και ήταν εξαφανισμένος. Έτσι, ο Δήμαρχος διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση. Δηλαδή, ο Δήμαρχος που είναι σήμερα στα Μετέωρα, καινούριος, και παρέλαβε μια κατάσταση, προσπάθησε να τη βάλει σε τάξη και την έβαλε. Και δεν είναι εύκολο πράγμα μερικές φορές αυτό. Ο προηγούμενος δεν έχει ευθύνη όμως γι' αυτό? Οι προηγούμενοι δήμαρχοι έχουν ευθύνη γι' αυτό το φαινόμενο. Ακριβώς. Τώρα η ένορκη διοικητική εξέταση θα δείξει. Γιατί αυτός πληρωνόταν κιόλας, κανονικά. Βεβαίως πληρωνόταν.
Επομένως πρέπει να ελεγχθεί και η γνησιότητα των ιατρικών εγγράφων που προσεκόμισε. Όλα και θα γίνει έρευνα σε βάθος και μετά, αν χρειαστεί να γίνει δίωξη, θα γίνει δίωξη κατά παντός υπευθύνου. Κύριε Δήμαρχε, βέβαια, ναι, αυτός ο υπάλληλος ο ένας, και η ίδια περίπτωση ήταν εκείνου του παλαιοχριστιανού, του λεγόμενου από το Δήμο Ερέτρια, ναι, 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 και τότε, στις αρχές του χρόνου, τον ανακάλυψε ο Δήμαρχος πάλι. Ναι, ακριβώς. Ο καινούριος που ανέλαβε την 1η-1η του 24, ο Νικόλαος Γουρνής, ακριβώς, στην Ερέτρια. Προσέξτε. Αυτοί οι δύο περιπτώσεις, αυτές οι δύο περιπτώσεις, είναι δύο από 900 και χιλιάδες υπαλλήλους που δουλεύουν στο δημόσιο και στους δήμους. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, έχετε μία θέση η οποία είναι, για την οποία όλοι λένε, γιατί ο κόσμος σας εκτιμάει πάρα πολύ για το έργο το οποίο κάνετε, για την απλότητα την οποία έχετε, για την ευκολία που μπορεί ο πολίτης να συζητήσει και να συναλλαγεί μαζί σας, σχετικά με την πορνεία η οποία υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στη Μητροπόλεω, στη Γενιτσό και στα κάθετα στενά. Είναι ένα πράγμα το οποίο ξεφτελίζει στην κυριολεξία. Είπατε στη Μητροπόλεως. Όχι, στην Γενιτσόν, στην Μοναστηρίου και στα κάθετα. Μοναστηρίου, όχι Μητροπόλεως. Ναι, έκανα λάθος. Στα κάθετα στενά. Απετάνθηνε χθες με εντονότατο ύφος στην αστυνομία. Η αστυνομία μου είπε σε επικοινωνία τηλεφωνική που είχα πριν βγω στον αέρα και πω αυτά που είπα, ότι γνωρίζουμε το θέμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να βγαίνει από το γραφείο μου ή από την τράπεζα κάποιος και να βλέπει 11,5 ώρα την πόρνη να κάνει βίζιτα εκείνη την ώρα. Είναι κράτος αυτό, κύριε Δήμαρχε? Τη νύχτα. Όχι, το μεσημέρι. Και το, ακούστε κάτι να δείτε. Και χτες όλη η περιοχή βρωμούσε, δεν σας πήρα τηλέφωνο, ή μάλλον πήρα το Δήμο γιατί λείπατε εσείς. Ανέφερα ότι βρωμούσε όλη η περιοχή, δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά βρωμάει όλη η περιοχή και με την παρουσία όλων αυτών. Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν επιχειρήσεις, τα παιδιά δεν μπορούν να βγουν έξω να παίξουν. Με αποτέλεσμα, αν κάνετε μία βόλτα σε όλη την περιοχή, θα φρίξετε στην κυριολεξία. Τι ρόλο παίζει η αστυνομία? Μαγαζί της είναι η αστυνομία? Ακούστε, είναι μαγαζί του στρατηγού η αστυνομική διεύθυνση? Για να το ξέρουμε. Ακούστε με λίγο. Ακούστε. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, για να μην συγχαίουμε τα όρια του Δήμου μας, που εκεί. Όχι, σας μιλάω σαν πρόεδρο. Ναι, ναι. Σαν πρόεδρο τα του όρια, ωραία, ωραία. Στο δικό μας Δήμο είναι πεντακάθαρα. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Έτσι, στα όρια μας. Τώρα, άλλο πράγμα είναι η καθαριότητα και άλλο πράγμα είναι αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο, προσέξτε, της υπαίθριας πεζοδρομιακού τύπου πορνείας, της ανεξέλεγκτης. Είδατε πώς το περιγράφω? Πολύ ωραία το είπατε. Πολύ το ωραία το είπατε. Η οποία δεν ικανοποιεί καμία κοινωνική ανάγκη, έτσι, στο δρόμο. Αντίθετα, αποτελεί ανεξέλεγκτα όπως γίνεται, χωρίς υγειονομικούς ελέγχους, διότι τα αδειοδοτημένα πορνεία λειτουργούν με άδειες νόμιμες, με υγειονομικά πρωτόκολλα. Ακριβώς. Έτσι ώστε να κατοχυρώνεται η υγεία των επισκεπτωμένων τους οίκους ανοχής πολιτών. Τώρα, εδώ αυτές οι περιπτώσεις είναι περιπτώσεις δημοσίου κινδύνου, κινδύνου της δημόσιας υγείας. Έτσι, μπράβο, μπράβο σας. Και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάθε τρόπο. Είναι πολλές εξ αυτών από τη Βουλγαρία. Βρίσκονται στην περιοχή αυτή μαζί με τον συνοδό, τον επωνομαζόμενο Νταβαντζή τους. Ακριβώς. Λοιπόν, και οι περισσότερες από αυτές είναι θύματα. Έχει όμως και κατοικίες στην περιοχή, οι οποίες κατοικίες που υπάρχουν στην περιοχή έχουν ανθρώπους μέσα. Ακριβώς. Έχουν παιδιά που πάνε στα σχολεία. Έχουν εργαζόμενους. Και δεν μπορεί κάτω από τα σπίτια να υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Στα όρια του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην περιοχή του Βοσπόρου δηλαδή, της κοινότητας. Και εκεί υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ακούστε λίγο. Εκεί ξεθυμένει, καταλήγει αυτό το φαινόμενο, το οποίο ξεκινάει από την πλατεία τη μικρή που υπάρχει μεταξύ Αναγεννήσεως και Μοναστηρίου. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει. Και εκεί δεν προωθείται και τα απομεινάρια αυτού του φαινομένου καταλήγουν σε μας. Πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει αναφορές στο παρελθόν. Έχουμε ζητήσει την παρέμβαση και της ασφάλειας και της αστυνομίας. 2-3 φορές έκανε αστυνομικές επιχειρήσεις η αστυνομία. Όμως, το θεσμικό πλαίσιο είναι τέτοιο,
που επειδή χαρακτηρίζονται νομικά ως πλημελήματα, δεν προσάγονται με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Καταλάβατε. Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο. Άμα είναι το θεσμικό πλαίσιο αυτό, τότε να σταματήσουμε να είμαστε χώρα, να γίνουμε ένα χωριό επαρχία κάποιες ευρωπαϊκής χώρας, μπας και μορφωθούμε και γίνουμε άνθρωποι. Δηλαδή η διασπορά, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, η διασπορά της βρωμιάς και της δυσοδείας και η επικινδυνότητα της υγείας και και η εμφάνιση σε μια περιοχή που είναι αγορά, που έχει ένα σημαντικότερο εμπορικό κέντρο, που έχει μεγάλες επιχειρήσεις, που ό,τι δεν είναι επιχείρηση στις οικοδομές είναι κόσμος, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με σκληρό τρόπο. Τι την έχουμε την αστυνομία τότε, για να φυλάει το Μητσοτάκη και τον κάθε Μητσοτάκη ολόκληρο στρατός όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη? Εγώ δεν είδα ποτέ κανένα αστυνομικό. Εγώ, ξέρετε, έχω το γραφείο στην περιοχή μου και κάθε μέρα πηγαίνω έρχομαι από την οδό Γενιτσών. Και βλέπω μεσημεριάτικα και πρωινάτικα που, γιατί πηγαίνω 7 παρά στο γραφείο, να γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή η πορνεία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται το βράδυ. Ο έλεγχος για την πορνεία και ο έλεγχος αυτών των ατόμων ανήκει στη δικαιοδοσία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία θα πρέπει να προβαίνει σε συστηματικότερες αστυνομικές επιχειρήσεις, σε συστηματικότερες διελεύσεις και σε πιο συχνούς και πυκνούς ελέγχους. Αυτό. Συλλήψεις δεν γίνονται? Εξαρτάται. Ανάλογα με τη φύση και το είδος του αδικήματος. Πάντως δεν έχει δικαιοδοσία ο Δήμος ως Δήμος. Ούτε Θεσσαλονίκη. Την άποψή σας θέλω, κύριε Δήμαρχε. Ναι, όχι, την είπα την άποψή μου. Αυτή είναι, κάθαρα, αυτό δεν διαφέρει. Χωρίς φόβο και με πάθος. Ναι, αλλά βρωμάει η περιοχή, αν έρθει και, ναι. Και δηλαδή... Όταν λέτε βρωμάει, εννοείται το φαινόμενο αυτό είναι βρώμικο. Δεν είναι μόνο βρώμικο το φαινόμενο. Κατουράνε, ενεργούνται, κάνουν, ράνουνε. Ναι, ναι. Είναι φυσικό, ναι. Αυτό. Ποιος θα πάει με αυτές εκεί πέρα? Ποιος θα πάει? Θα πάνε οι τριτοκοσμικοί. Και μίλησε χθες με την αστυνομία. Επικοινώνησε και με το γραφείο του Υπουργού. Εγώ το θέμα δεν το αφήσω έτσι. Για να ξέρουμε τι κράτος είμαστε. Πολύ καλά θα κάνετε. Δεν μπορεί να βάφουμε το αστυνομικό και τμήμα. Εμείς έχουμε κάνει επί του θέματος αυτού και αναφορές γραπτές κλπ. Ακριβώς. Δεν μπορεί να βάφουμε το αστυνομικό τμήμα Χαριλάου επειδή θα το επισκεφτεί ο κύριος Πρωθυπουργός. Ενώ τόσα χρόνια ήταν άβαφο. Εμείς το επισκεφτόμαστε το κτίριο αυτό. Όχι ο Πρωθυπουργός. Καλά, μην το λέτε αυτό γιατί όλους τους πολιτικούς, αν θα δείτε αρχηγούς, τους συνοδεύουν. Υπάρχει ευάριθμη παρουσία αστυνομικών. Ποια είναι η ευάριθμη? Ξέρετε ότι όταν μεγάλος αριθμός αστυνομικών, όπως σας τα λέω. Ξέρετε όταν μετακινείται ο Πρωθυπουργός στη Βρετανία, μετακινείται απόρριτα με ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο με σκοτεινά τζάμια και είναι μόνος στους δρόμους και περιμένει και στριμώχνεται κτλ. Εδώ κλείνουν όλοι οι δρόμοι για να περάσει η συνοδεία του κάθε Πρωθυπουργού. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα. Μην ξεχνάτε όμως ότι εδώ είναι Ελλάδα. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να μου πείτε τώρα μια σημαντική... Έχουν συμβεί πολλά κατά καιρούς. Το γνωρίζω. Θέλω να μου πείτε για τα οδικά έργα. Όλοι οι δρόμοι έχουν σκαφτεί και καλά κάνα και σκαφτήκανε για να γίνουν διάφορες βελτιώσεις σχετικά με τη νέα τεχνολογία που υπάρχει σε διάφορες μορφές καθημερινότητάς μας. Αλλά οι δρόμοι δεν αποκαθίστανται όπως όλο το εξωτερικό. Με πήρε ο Δήμαρχος του Πέρθ και έχετε και χαιρετισμούς εχθές. Συνάδελφό σας και μου είπε ότι εδώ πέρα έτσι και ανοίξουμε μία τρύπα, ο δρόμος αποκαθίσταται πλήρως. Εδώ σκάβουνε, κάνουν ένα μπάλωμα, περνάνε μερικές μέρες στο μπάλωμα, αρχίζει και φθήρεται και έχουμε ένα χοροπηδητό σε όλη την πόλη, το οποίο είναι απαράδεκτο. Ένα χοροπηδητό το οποίο θα συνεχιστεί και δεν θα βελτιωθεί πριν τελειώσει ο flyover. Και θέλω να πείτε την άποψή σας για το flyover. Ακούστε να δείτε. Βάλατε πολλά θέματα. Το πρώτο θέμα, απαντώ ευθέως και λέω. Είμαι ο πρώτος ο οποίος υπεχρέωσα τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Θυμάστε με τον ΟΤΕ την περίοδο 2003-2004-2005-2006-2007 με τις αντιδικίες, με τους θαλάμους τους οποίους είχε και δεν πλήρωνε τίποτε. Γιατί είναι μια εταιρεία που στο κεφάλαιό της το μετοχικό είχε και ιδιώτες και δεν είναι κοινής ωφέλειας με την έννοια του μονοπωλίου. Πάμε τώρα παρακάτω. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τη ΔΕΗ και για τους λεγόμενους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Προσπάθησα στην Οδό Μεγάλο Αλεξάνδρου στους Αμπελόκηπους να βάλω σε τάξη το σύστημα προκειμένου να σκάψουν το φυσικό αέριο, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η αποχέτευση. Και τους έχω προειδοποιήσει εδώ και 3 χρόνια πιο μπροστά πριν γίνει το έργο τότε. Ναι. Συνεννοήθηκα με όλους. Υπογειώθηκε το δίκτυο της ΔΕΗ,
αλλά ξαφνικά κάποιοι από το αέριο έσκαψαν, γιατί ήθελαν να πάρουν αέριο στο σπίτι τους 2 χρόνια μετά. Ακριβώς. Έρχεται και η αποχέτευση, δεν είναι λέει στο προγραμματισμό μας, και σκάβει την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Εθνική Αντιστάσεως μέχρι τη Φιλιππούπολη ως κάτω, και φυσικά έφτιαξε διάφορα εξογκώματα τα οποία στη συνέχεια, για να εξομαλύνουμε την κατάσταση, πλήρωσε ο Δήμος δικά του λεφτά και ξανάστρωσε το δρόμο από την αρχή. Δεν αποκαθιστούν στην ώρα τους. Αποκαθιστούν με καθυστέρηση. Αποκαθιστούν κακώς και ενίοτε δεν αποκαθιστούν καθόλου. Δεν έχουν ευθύνες, κύριε Δήμαρχε, δεν έχουν ευθύνες. Έχουν ευθύνες, τις εξής ευθύνες. Πρώτον, η ΔΕΗ που προσλαμβάνει έναν εργολάβο για τα έργα τα δικά της. Το φυσικό αέριο που προσλαμβάνει έναν εργολάβο δικό του για τα έργα τα δικά του. Συμφωνώ. Και ούτω καθεξής, η ίδρυυση, η αποχέτευση, όλοι αυτοί. Αυτοί πριν κάνουν το έργο παίρνουν άδεια από εσάς. Θα σας πω, και οι εταιρείες με τα ευρυζωνικά δίκτυα έρχονται, γνωστοποιούν το πρόγραμμά τους σε εμάς και τους λέμε τους όρους που έχουν και από τον φορέα που τους ανέθεσε τη δουλειά και από το Δήμο. Οφείλεται να αποκαταστήσετε στην πρώτερη κατάσταση. Είναι υποχρέωση. Δεν αποκαθιστούν. Και τι κάνει ο Δήμος ο δικός μας και πολλοί Δήμοι, διότι και ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ το μετέφερα να γίνεται, πηγαίνουμε, φωτογραφίζουμε το μέρος, κάνει μια τεχνική έκθεση ένας μηχανικός δικός μας και γράφει κακοτεχνία. Τον καλούμε να έρθει τον οργανισμό και τον εργολάβο, ο οποίος για λογαριασμό του τάδε οργανισμού έκανε το έργο, και αν δεν έλθει, τότε τρώει πρόστιμο αποκατάστασης και αποκαθιστά ο Δήμος την κακοτεχνία η οποία έγινε. Όμως δεν μπορεί να φτάσει ένας Δήμος για όλες τις εταιρείες, διότι έχει και τα δικά του έργα, και κατά συνέπεια εδώ θα πρέπει να γίνει κεντρικός, κρατικός συντονισμός και κεντρική παρέμβαση. Κύριε Δήμαρχε, να με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορεί να, δηλαδή αυτό το κράτος είναι για να γελάει κανείς, γιατί εγώ σκέφτομαι πάντα σαν επιχειρηματίας, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν μπορούσε να βγει ένας νόμος που οτιδήποτε παρέμβαση πρέπει να γίνει γύρω από τα γνωστά έργα που γίνονται πλέον σε όλη την Ελλάδα, είναι γνωστά, τα ξέρουμε, είναι 3-4, να υπάρχει μια απόλυτη συμφωνία, να γίνονται συγχρόνως το ένα μετά το άλλο και συνεχεία να αποκαθίσταται η τάξη του δρόμου. Έτσι γίνεται παντού. Εδώ έρχεται ένα σκάβι, βουλώνουμε την τρύπα. Ανοίγουμε την τρύπα, ξανακάνουμε άλλη τρύπα. Η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου από την πλατεία Επταλόφου μέχρι τη Φιλιππούπολεως είχε έναν αγωγό σαθρό, παλιό, παρουσίαζε διαρροές. Στα χρόνια που είμαι δήμαρχος, 2 φορές στρώσαμε άσφαλτο καινούρια. Και η άσφαλτος ρηγματώνονταν, διότι από τις καθυζήσεις, λόγω των διαρροών του αγωγού, στην επιφάνεια είχαμε ρηγματώσεις. Οι ρηγματώσεις προκαλούν θόρυβο μεγάλο και δόνηση στις οικοδομές, που η δόνηση αυτή, όταν κοιμάται κανείς το βράδυ και περνάνε φορτηγά μεγάλα ηλιοφορεία, χοροπηδάει ο άλλος μες στο σπίτι. Και έπρεπε να γίνει αυτό το έργο. Την πρώτη φορά τους το είπαμε, μας αγνόησαν. Την δεύτερη φορά τους το είπαμε, μας αγνόησαν. Την τρίτη φορά, ύστερα από επίμονη προσπάθεια, πραγματοποιήθηκε το έργο αυτό, αφού ήταν σκαμμένη για 1 με 1,5 μήνα η οδός αυτή που είναι στο κέντρο, ευτυχώς μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και πριν τις απόκριες, σε μια κάπως νεκρή περίοδο. Έτσι αντικαταστάθηκε ο αγωγός και σταμάτησε αυτό. Ωραία. Το φαινόμενο. Ωραία, κύριε. Τα δίκτυα όλα η ΕΙΑΦ, ναι, για τα οποία εισπράττει χρήματα, πρέπει να τα αντικαταστήσει μες στις πόλεις. Η ΔΔΗ, η οποία πλέον είναι ανώνυμη εταιρεία, οφείλει, γιατί εισπράττει για αυτό το σκοπό χρήματα. Όχι μόνο εισπράττει, αλλά μας ληστεύει και για αυτό το, ναι, σκοπό, προσέξτε, να το πούμε και αυτό έτσι. Για ποιο σκοπό? Να υπογειώσει όλα τα δίκτυά της στις πόλεις. Είναι απαράδεκτο αυτό το φαινόμενο, να έχουμε δίκτυα με καλώδια πάνω στον αέρα. Αέρια με καλώδια κλπ. Σήμερα, για να κάνει μια υπογειοποίηση ένας Δήμος, πρέπει να πληρώσει εξ ολοκλήρου το κόστος της υπογειοποίησης. Κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν κάνετε μια κίνηση πανελλήνια να λειτουργήσει διαφορετικά το κράτος? Εδώ όλη αυτή η ιστορία πρέπει να λειτουργεί με διατάξεις, όχι με νόμους. Γιατί ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον παραβάτη να κάνει παρέμβαση και να εφέσει και τα λοιπά, οπότε πάνε χρόνια. Διατάξεις.
Πώς τιμωρείται ένας παίκτης με κόκκινη κάρτα? Με κόκκινη κάρτα τιμωρείται και επιχειρηματίας. Όλη η Θεσσαλονίκη χοροπηδάει. Ποια είναι η αξιοπρέπεια της Θεσσαλονίκης, κύριε Δήμαρχε? Με όταν... κόκκινη κάρτα θα πρέπει όμως να τιμωρείται και το κράτος. Βεβαίως, βεβαίως. Ποια είναι... Όχι μόνο οι πολίτες. Ποια είναι η αξιοπρέπεια της Θεσσαλονίκης όταν η Εγνατία ολόκληρη είναι αγράμμωτη και χοροπηδάει? Ποια είναι η αξιοπρέπεια των Τσιμισκίνε για να γελάσει η παραλία το ίδιο, όταν δεν υπάρχουν γραμμώσεις στους δρόμους και πήγαν στο αστυνομικό του Μεχαριλάου? Συγγνώμη που το επαναλαμβάνω. Μιλάτε εκτός για από... τις διαγραμμίσεις. Ναι, μισό λεπτό. Και εκτός από το τμήμα, κάνανε και σε 100 μέτρα, 50 μέτρα από εδώ και 50 μέτρα από εκεί διαγραμμίσεις. Γιατί δεν κάνανε διαγράμμιση όλο το δρόμο μπροστά στο αστυνομικό τμήμα και κάνανε μόνο μπροστά στο αστυνομικό τμήμα? Ο Μητσοτάκης δεν κατάλαβε, τον κοροϊδεύουνε ή δεν έχει μάτια να βλέπει? Εδώ τώρα είναι το θέμα. Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Το γνωρίζω εγώ. Ναι, ωραία, το ξέρω. Δηλαδή, ναι, το δηλαδή εάν το κτίριο είναι εδώ, 50 μέτρα προς τα εκεί και 50 μέτρα προς τα εδώ. Μα διαγραμμίσεις γίνονται σε όλη την πόλη, ακούστε. Αλλά δεν πού υπάρχουν διαγραμμίσεις σε όλη την πόλη? Εσείς κρίνετε από το Δήμο σας? Για ελάτε στη Θεσσαλονίκη να δείτε τι γίνεται. Για ελάτε στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε για ένα έσχος. Είναι πόλη αυτή, το βράδυ η Εγνατία δεν βλέπεις. Από τον ελαφρύ φωτισμό τον οποίον έχει, που έπρεπε να είναι μέρα το βράδυ, όπως είναι οι μεγάλες λεωφόρους στο εξωτερικό, Παρίσι, Λονδίνο κτλ. Έχω δει πως εργάζονται, έχω δει ασφαλτοστρώσεις τη νύχτα και όχι τη μέρα. Έχω δει επίσης αποκαταστάσεις δύο πλακών πεζοδρομίου για την τοποθέτηση ενός καλωδίου. Ωραία. Τηλεφωνικών συνδέσεων, προσέξτε. Και όταν έγινε η αποκατάσταση δεν έβλεπε κανείς τη διαφορά καθόλου. Το ακριβώς. Υλικό, το υλικό το οποίο τοποθέτησαν ήταν τέτοιο. Οι πλάκες οι καινούργιες που βάλανε ήταν τέτοιες, συμβατικές. Γιατί? Για να μπορούν ευκόλως να εξευρίσκονται και να αποκαθίστανται οι ζημιές και οι φθορές. Αντίθετα εδώ, αν δεν έχει το υλικό προς αποκατάσταση ο εργολάβος που κάνει ένα έργο για ΔΕΗ, αέριο κλπ, τότε στρώνει ένα τσιμέντο, φτιάχνει ένα καραγκιοζλίκι, μια ασκήμια. Και επειδή αισθητικά βάλαμε την ασκήμια στη ζωή μας, έχει γίνει και κανονικότητα. Δεν μας αρέσει. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Εδώ κάτω από το ραδιόφωνο που είμαι είναι 17 Νοέμβρη. Ένας δρόμος ο οποίος πήρε άδεια για να ασφαλτοστρωθεί κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, ελάτε να το δείτε. Τον κάνουν κάθε τόσο ένα μπαλωματάκι και προεκτείνονται. Είναι τόσα χρόνια. Επειδή όταν πήρε τη δουλειά αυτός έδωσε το κοστολόγιο, αυξήθηκε τα υλικά κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, δεν του δόθηκε δυνατότητα να του δώσουν μια αύξηση στο τίμημα που συμφώνησε, με αποτέλεσμα ελάτε να δείτε ένα έσχος το οποίο συμβαίνει, το οποίο υπάρχει 6-7 χρόνια. Αλλά επειδή θα πολλά μηνύματα και πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά, πρέπει να μου πείτε για το flyover. Τι γίνεται με το flyover? Νεκρώνει όλη η Θεσσαλονίκη. Ταλαιπωρείται όλη η Θεσσαλονίκη και ο Μυτιλινός θα οικονομήσει. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ θυμάμαι και τον Ηρακλή, γι' αυτό είπαμε Μυτιλινέο. Όχι, καλά κάνατε και είπατε. Και για τον Ηρακλή και για αυτήν την εκδοχή Μυτιλινέο κτλ. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο καθυστέρησε να ξεκινήσει γιατί έγινε με διαγωνιστικές διαδικασίες και με κάθε διαφάνεια. Είμαι σε θέση να γνωρίζω και είμαι ενήμερος. Μα δεν είπε κανείς το αντίθετο. Γιατί γίνεται σε αυτό το σημείο? Πάμε τώρα. Ο δρόμος, ο ανατολικός, ο περιφερειακός ήταν κορεσμένος. Και έπρεπε να δοθεί διέξοδος. Έπρεπε να βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα cash βρέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, ορθά ξεκίνησε, ορθά γίνεται και θα τελειώσει και θα κατασκευαστεί αυτό το συγκεκριμένο έργο. Σε 6 χρόνια. Όχι, πιο νωρίς θα γίνει. 4 λέει η σύμβαση, βάλτε 6. Την ξέρετε την Ελλάδα. Εγώ σας λέω ότι το 2027 θα είναι τελειωμένο. Πολύ ωραία. Και οι 6 λωρίδες που έχουν αριστερά και δεξιά σήμερα που έχει ο Περιφερειακός θα γίνουν 4 λωρίδες και 2 λωρίδες από πάνω. Γιατί δεν το κάνανε από την άλλη μεριά του ΣΕΙΣΟΥ? Αφήστε τώρα να μην μπούμε στις τεχνικές. Άμα το κάνανε από την άλλη μεριά του ΣΕΙΣΟΥ, εξωτερικός περιφερειακός, θα καταστρέφονταν μεγάλη έκταση δασική και τότε αυτοί οι οποίοι φωνάζουν τώρα θα φώναζαν διπλά και τρίδιπλα. Ενώ τώρα δεν επέρχεται καμία οικολογική καταστροφή. Γίνεται ένας δρόμος πάνω στο δρόμο. Πάμε τώρα παρακάτω. Έχετε δει εσείς έργα, κύριε Παπαζαφυρίου? Γιατί μ' αρέσει να αναλαμβάνω και πολιτικό κόστος όταν μιλάω. Μ' αρέσει να αναλαμβάνω και την ευθύνη των όσων λέω. Με το μετρό τι έγινε?
Το μετρό είναι ένα διεθνές... Τι έγινε με το μετρό το οποίο θα λειτουργήσει το Νοέμβριο, μπήκα από κάτω και τα είδα όλα. Εσείς τι λέτε, θα λειτουργήσει το Νοέμβριο? Ναι, είμαι βέβαιος. Μα από το στόμα σου και στο Θεό τα αυτή. Προσέξτε τώρα. Πήγανε η προηγούμενη διοίκηση Μπουτάρη στα δικαστήρια μαζί με τους αρχαιολόγους. Γίνεται και επιτρέπεται επί ΣΥΡΙΖΑ να μεταφέρονται τα αρχαία από τη στάση, το σταθμό της οδού Αγίας Σοφίας, αλλά δεν γίνεται και δεν επιτρέπεται επί Νέας Δημοκρατίας να γίνει απόσπαση και μεταφορά 100 μέτρα πιο εδώ στη Βενιζέλου. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά λοιπόν σε μια ακούστε δημοκρατία? Ακούστε λίγο, διότι υπάρχει μια αρρώστια σε αυτή την πόλη. Ναι, αλλά οι αποφάσεις δεν είναι οριστικές? Ο καθένας αλλάζει όποτε γουστάρει την απόφαση. Όχι, ακούστε με λίγο. Έχει δικαίωμα σε ένα καθεστώς δημοκρατικό, σε ένα καθεστώς ελευθερίας να προσφύγει κάποιος στα δικαστήρια. Προσφεύγει στα δικαστήρια, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 2,5 χρόνια καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για το τι θα γίνει με το σταθμό Βενιζέλου. Και έρχονται τώρα αυτοί που επέκριναν το έργο για τις καθυστερήσεις και λένε, προσέξτε, καθυστερεί το έργο. Μου θυμίζουν αυτόν που δολοφόνησε τον πατέρα του, τον σκότωσε, που πήγε στο δικαστήριο και έλεγε: «Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την επιοίκειά σας, γιατί έμεινα ορφανός από πατέρα». Και του λέει ο Πρόεδρος: «Μα εσύ τον σκότωσες». Το ίδιο γίνεται και εδώ. Μιλάνε αυτοί οι οποίοι κυριολεκτικά εκτέλεσαν το ρυθμό προχωρήσεως του έργου, που ευτυχώς τελειώνει, γιατί αποφάνθηκαν τα δικαστήρια επί όλων των προσφυγών οι οποίες είχαν γίνει. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Αυτά γίνονται σε αυτή την πόλη. Με την υποθαλάσσια τι έγινε? 80 εκατομμύρια πληρώσαμε. Και 85 εκατομμύρια πρόστιμο. Ακριβώς. Αυτά τα 85 εκατομμύρια, αν δεν αυπατώμε, τα πληρώσαμε εμείς, δεν είναι ο λαός? Εννοείται. Και αλλά κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να υπάρχει νόμος ο οποίος θα τα καταλογίζει εναντίον εκείνων οι οποίοι προσέφευγαν στα δικαστήρια. Όχι μόνο αυτό, αλλά και το κράτος που ακύρωσε τη συμφωνία την αρχική. Γιατί την ακύρωσε δηλαδή? Επειδή πήγε στα δικαστήρια? Εάν δηλαδή αυτή τη στιγμή το κράτος ξοδεύει εκατομμύρια, επειδή πηγαίνει ο καθένας στα δικαστήρια, πληρώνει το κράτος και τελειώνει η ιστορία, και πήρε 85 εκατομμυριά και η εταιρεία για 5 χαρτιά που έκανε, τα οποία λέγονται σχέδια. Έχω και εγώ τις πληροφορίες μου και το ξέρετε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά έτσι είναι, και σας λέω ότι για το flyover, κλείνοντας την παρένθεση, είναι ένα έργο το οποίο όταν θα τελειώσει θα είναι όλοι ικανοποιημένοι, θα είναι σε λειτουργία σε λίγους μήνες και το μετρό. Ήδη εξαφανίστηκαν όλα τα εμπόδια από την Εγνατία. Δεν υπάρχουν τα παραπήγματα. Επειδή πρέπει να κλείνουμε, κύριε Δήμαρχε, θα βάλουν και διόδια? Όχι, δεν νομίζω. Μου ήρθε μια ερώτηση, γι' αυτό σας την κάνω. Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχω ακούσει για διόδια τίποτα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας θέρμο ευχαριστώ. Οι συζητήσεις μαζί σας πάντα είναι ατέλειωτες. Θα τα ξαναπούμε συντομότατα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε διαφημίσεις, πρέπει να σας πω ότι βρέθηκε νεκρός ο Άγγλος δημοσιογράφος εκεί κάτω στο νησί Σίμι. Βρέθηκε νεκρός σε ένα σημείο. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι δρομολόγια ακολούθησε. Τον είδα σε κατοικημένη περιοχή και μετά τον βρήκανε πάνω σε κάτι βράχια κτλ. Ειλικρινά δεν μπορώ να τα καταλάβω εγώ αυτά τα πράγματα. Τι ωραία τα λένε, τι ωραία τα παρουσιάζουν. Όταν λέει λείπει 4 μέρες και ξέρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα και τον βρήκανε νεκρό. Πάμε σε διαφημίσεις. Το πολύ δημόσιο την έχει καταστρέψει την πατρίδα μας. Δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες συγκρούνται μία με την άλλη. Δεν υπάρχουν γρήγορες διαδικασίες λήψη αποφάσεων και οριστικών αποφάσεων. Ακόμα και μία πτώση να γίνει ενός αυτοκινήτου από την καθίση ενός δρόμου θα τραβιέσει στα δικαστήρια 50 χρόνια. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να απλοποιηθεί και η δικαιοσύνη και η λειτουργία της δικαιοσύνης και η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και γενικά η λειτουργία του κράτους. Όταν ένα κράτος, κυρίες και κύριοι, έχει 62 υπουργούς και υφυπουργούς και πίσω από αυτούς υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός εξαρτωμένων από αυτούς 62, που μπορεί να είναι και 1000 άτομα, τότε το κράτος είναι αξιολύπητο και αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε το κράτος είναι πιο αξιολύπητοι, γιατί κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί, άστο Κατερίνα, δεν μπορεί μια χώρα η οποία έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους και έχει τα οικονομικά της χάλια, τα λειτουργικά της χάλια, τα αποφασιστικά της χάλια, τα εθνικά της χάλια,
και πάει λέγοντας από χάλια να κοιτάει πώς θα βολέψει η κάθε κυβέρνηση που εκλέγεται τους δικούς τους ανθρώπους, ο ένας να κρίνει τον άλλον, ο ένας να κατηγοράει τον άλλον, και να έχουμε τον Τσίπρα να λέει γιατί έχει 62 υπουργούς ο Μητσοτάκης, όταν ο Μητσοτάκης έλεγε γιατί έχει 58 υπουργούς ο Τσίπρας. Σας χορηδεύουν κανονικά, κυρίες και κύριοι, από το πολιτικό σύστημα. Η Ελλάδα είναι διαμορφωμένη πολιτικά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει πλήρης διασφάλισης όλων αυτών που μας κυβερνάνε. Δεν έχουν καμία ευθύνη, κανένα πρόβλημα και ποτέ δεν παθαίνει κανένας τίποτα. Μία και μοναδική φορά πήγε για ειδικό δικαστήριο ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν θυμάστε, και αθωώθηκε με 7 ψήφους υπέρ και 6 κατά. Είναι τέτοια η ταχύτητα των συμβαινόντων κάθε μέρα στην πατρίδα μας. Πάντα ξεχνάμε τι φάγαμε χθες, ξεχνάμε τι συνέβη χθες και ξεχνάμε τι συνέβη προχθές. Δεν ακούω κανένα να μιλάει για το μάτι, δεν ακούω κανένα να μιλάει για τα Τέμπη, δεν ακούω κανένα να μιλάει για διάφορα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της χώρας μας. Κανένας δεν μιλάει για την οικονομία της χώρας, κανείς δεν μιλάει για την ασύλληπτη ακρίβεια η οποία πλήττει σε βαθμό δολοφονικό την τσέπη του ελληνικού λαού, πλήττει την ψυχραιμία του Έλληνα, την ηρεμία του Έλληνα, ο οποίος ζει και ξυπνάει κάθε μέρα με το πρόβλημα, ένα μεγάλο ποσοστό του λαού, πώς θα αντιμετωπίσει τα οικονομικά θέματα τα οποία πρέπει να επιλύσει αυτός για την οικογένειά του. Με αυτά τα θέματα δεν αναφέρεται κανένας. Έχουμε μια σταμάτητη πλήση για το πολιτικό σύστημα. Έχουμε μια σταμάτητη πλήση για τις ικανότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Και έχουμε μια περιφρόνηση για την αντιπολίτευση, που και που αναφέρονται τα κανάλια για την αντιπολίτευση, αλλά δεν αναφέρονται ουσιαστικά, δεν κάνουν αναλύσεις για τα στελέχη τα οποία έχουν αυτά τα κόμματα, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε τα ονόματα κομμάτων που κατεβαίνουν υποψήφια τώρα σε ευρωεκλογές, να μην γνωρίζουμε τι ρόλο παίζουν τα στελέχη και από πού επιλέγησαν, και προπαντός να μην γνωρίζουμε τις ικανότητες των στελεχών για να μπορέσει ο κόσμος να ψηφίσει από το πιο μικρό κόμμα μέχρι το πιο μεγάλο, όποιον επιλέξει βασιζόμενο στα προσόντα και την ικανότητά του. Αυτό είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία. Μια Ουκρανία η οποία έχει φέρει σε μεγάλη αντιπαράθεση τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον, δηλαδή τους Ρώσους και τους Αμερικανούς, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν πληροφορίες οι οποίες λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν επικινδυνότατες συνέπειες αν αφήσουν τους Ουκρανούς να πλήττουν κατοικημένους στόχους εντός Ρωσίας. Ήδη το τελευταίο δεκαήμερο Ουκρανοί με όπλα που παίρνουν από τη Δύση άρχισαν να πλήττουν κατοικημένες περιοχές μέσα στα ρωσικά σύνορα, ρωσικές κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα το 100% των νεκρών να είναι απλοί πολίτες και να μην έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, τότε θα πρέπει οι Αμερικάνοι να σκεφτούν ότι μπορεί να υπάρξουν σοβαρότατες συνέπειες εις βάρος τους. Ένα πράγμα το οποίο πιθανό να συμβεί αν εξακολουθήσουν οι Ουκρανοί να χρησιμοποιούν τα σόπλα των Αμερικανών να δολοφονούν άοπλους κατοίκους μέσα στο ρωσικό έδαφος. Αυτό το πράγμα συμβαίνει για πρώτη φορά, να προειδοποιούν οι Ρώσοι τους Αμερικάνους. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτό. Και από την άλλη μεριά πληροφορούμεθα ότι υπάρχει μια περίεργη εντονότατη συμπεριφορά των Ρώσων, των Αμερικανών απέναντι των Ρώσων. Αποφάσεις που έχει λάβει ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος πολλές φορές βρίσκεται μπερδεμένος εκεί που μιλάει, ακόμα ψάχνει και τη σκάλα για να κατέβει. Αυτός είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, αυτός κάνει κουμάντο στην Αμερική, ή υπάρχουν Αμερικανοί που κάνουν κουμάντο τον ίδιο τον πρόεδρο
Μια που υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν λειτουργεί 100% φυσιολογικά γιατί έχει προβλήματα υγείας. Συγχρόνως πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή η ιστορία με την Ουκρανία πρέπει να μας υπολογίζει απόλυτα. Πρέπει να μας απασχολεί, να με συγχωρείτε, απόλυτα. Διότι έχει καταντήσει να είναι ο κύριος επηρεαστής της καθημερινότητος των κατοίκων, ειδικά της Ευρώπης. Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακρίβεια, όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει φοβερό πρόβλημα με τα τρόφιμα, πρωταθλήτρια είναι η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη έχει οικονομικά προβλήματα, η Ελλάδα είναι προτελευταία λίγο πάνω από τη Βουλγαρία, όλη η Ευρώπη έχει πρόβλημα με τα καύσιμα, η Ελλάδα έχει πανάκριβα καύσιμα, τιμές οι οποίες πήγανε στα ύψη, τιμές οι οποίες δώσαν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί την ακρίβεια για να εισπράττει περισσότερα λεφτά από το ΦΠΑ και από τον φόρο για ορισμένους άλλους φόρους. Δεν λαμβάνει υπόψη η κυβέρνηση ότι πρέπει να μειώσει τις τιμές το ΦΠΑ σε ορισμένα θέματα. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν άγνωστοι λόγοι οι οποίοι δεν αναφέρονται, αλλά όσοι μελετούν τα πράγματα βαθιά, όπως κάνει αυτή η εκπομπή, υποτιμούν τη σοβαρότητα της απάντησης που πρέπει να λάβουν αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει εντολή στους Ουκρανούς να χτυπάνε κατοικημένες από αμάχους περιοχές τη Ρωσία. Συγχρόνως είχαμε και ορισμένα μέτρα σχετικά με την πυροπροστασία, μια ιστορία με την οποία όταν την έμαθα έβαλα τα γέλια. Θυμηθήκαμε το 2004 ότι πρέπει να υπάρχει πυροπροστασία στην πατρίδα μας και η πυροπροστασία αυτή, αντί να έχει υπεύθυνη μια σοβαρή πυροσβεστική υπηρεσία, μια οργανωμένη πυροσβεστική υπηρεσία, μια πυροσβεστική υπηρεσία που διαθέτει όλα τα υπερσύγχρονα μέσα για να σβήνει πυρκαγιές, μεταβιβάσαν τις ευθύνες στους πολίτες, σχετικά με τα μέτρα πυροπροστασίας που λόγω των εκλογών τροποποίησανε το λεκτικό των υποχρεωτικών μέτρων πυροπροστασίας και τα κάνανε όχι υποχρεωτικά. Αυτό πάει να πει λοιπόν ότι πάρα πολλά χωράφια αριστερά και δεξιά που βλέπουμε να είναι φυτεμένα με χόρτα, να είναι ψηλά τα χόρτα κτλ., να δώσαν την κυβέρνηση το 2024 που όλοι ψάχνουν να βρουν τρόπους πώς θα πάνε στο διάστημα και εμείς ασχολούμεθα με την πυρκαγιά και τα φώτα και τα χόρτα, να δώσει την ευθύνη σε αυτούς που έχουν τα χωράφια αυτά να καθαρίζουν τα χωράφια, αλλά δεν τους είπε πού θα πετάνε τα χόρτα. Διότι όταν καθαρίζει ένα χωράφι, τα χόρτα τα συγκεντρώνει και τα αφήνει έξω από το χωράφι. Δεν έχει που να τα πα. Διότι και να τα μεταφέρει κάπου, όπου και να τα αφήσει είναι επικίνδυνα. Έχουμε λοιπόν μία κυβέρνηση η οποία έχει την εντύπωση ότι μπορεί να παίζει με τους Έλληνες πολίτες. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο πάντα χρησιμοποιεί τους πολίτες σαν παιχνιδάκι, διότι έχουν το ατιμόρυτο, έχουν το ακαταδίωκτο και γι' αυτό δεν είδαμε ποτέ Έλληνα πολιτικό να αντιμετωπίζει καμία συνέπεια όταν υπήρχε ένα σοβαρότατο έγκλημα στα Τέμπη, σοβαρότατο έγκλημα, έγκλημα το οποίο ήταν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου που ήταν υπουργός ο Καραμαλής, ένας Καραμαλής ο οποίος ζει και βασιλεύει, δεν έχει κανένα πρόβλημα, εξακολουθεί να είναι βουλευτής, δεν έχει καμία απολύτως συνέπεια, δείχνοντας για ακόμα μια φορά τι ανύπαρκτο κράτος είμαστε, όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο υπουργός κάθε υπουργείου είναι και ο προϊστάμενος όλων των αρμοδίων υπηρεσιών που ανήκουν σε αυτό το Υπουργείο. Όταν λοιπόν στο Υπουργείο του Καραμαλή ανήκουν όλες οι ευθύνες οι οποίες συνέβησαν στα Τέμπη, τότε ο κύριος Καραμαλής μετριοπαθώς έπρεπε να είχε παραιτηθεί ή να τον είχε παραιτήσει ο Μητσοτάκης και συγχρόνως να του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες με ποινικά αδικήματα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται ένα τροχαίο για να ταλαιπωρείται ο υπεύθυνος του τροχαίου με τρομακτικό τρόπο, όταν ποτέ ένα τροχαίο δεν έχει ουσιαστικά καμία ευθύνη, τα περισσότερα γίνεται τυχαία. Και εδώ πέρα να γνωρίζαν όλοι τι συμβαίνει με τα τρένα, ότι τα τρένα είναι άχρηστα, ότι τα τρένα δεν λειτουργούν σωστά, ότι δεν υπάρχουν διπλές γραμμές για να κυκλοφορούν τα τρένα, δεν έλεγε κανείς τίποτα και έπρεπε να γίνει ένα ατύχημα, να γίνουν εκρήξεις, διότι το ένα το τρένο είχε μέσα εκρηκτικές ύλες τις οποίες αποσιωπήσανε. Ο κύριος Καραμαλής να εξακολουθεί να είναι βουλευτής, ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει τον Πεκί ψιλοκομμένο και από εκεί και πέρα και ο μήνας έχει 9. Ο Έλληνας ξεχνάει, θα φλωμώσουν τον Έλληνα στα προβλήματα, θα το φλωμώσουν τον Έλληνα
πώς θα τη βγάζει κάθε μέρα για να ταΐσει και να σπουδάζει τα παιδιά του, και από εκεί και πέρα θα ξεχαστούν και τα Τέμπη, και κάποτε μετά από χρόνια θα γίνει ένα δικαστήριο, όπως έγινε στο Μάτι, όπως έγινε αριστερά, όπως έγινε και δεξιά. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο δεν βλέπω να απασχολεί κανέναν, ναι, είναι οι παραδρομήσεις της νεολαίας. Κάθε μέρα αυξάνονται τα αδικήματα των νέων, κάθε μέρα αυξάνονται αδικήματα τα οποία έχουν και ποινική ευθύνη, και βλέπουμε παιδιά 12, 13, 14 ετών να δημιουργούν επεισόδια τα οποία ξεπερνάνε τα όρια της ηλικίας, επεισόδια τα οποία δείχνουν μια ανησυχία σε αυτούς οι οποίοι σκέφτονται το μέλλον της χώρας, όταν όλα αυτά τα παιδιά ανήκουν σε οικογένειες. Οικογένειες καλές, έχω πληροφορίες πολλές φορές, αλλά φαίνεται δεν έχουν την αγωγή από τις οικογένειες αυτές που πρέπει να έχουν για να είναι πειθαρχημένα κτλ. Όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν φυσιολογικά, όταν το κινητό τηλέφωνο έγινε το πρώτο όργανο το οποίο έχει ο μαθητής μέσα στο σχολείο, δεν είναι σπουδαίο πράγμα να απαγορεύεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου μέσα στο σχολείο, δεν είναι σπουδαίο πράγμα να είναι κλειστό το κινητό τηλέφωνο μέσα στο σχολείο. Και αν αυτή τη στιγμή λειτουργήσει το σύστημα στη χώρα μας σαν φυσιολογικό κράτος, αν μπορούμε να θεωρούμε, τα φυσιολογική, όποιος συλλαμβάνεται να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο στο σχολείο, 10 μέρες αποβολή. Εγώ θυμάμαι είχα αργήσει να πάω ένα πρωί στο σχολείο και έφαγα 4 μέρες αποβολή. Γιατί άμα αργούσες να πας και γινόταν η προσοχή, κλείδωνε η πόρτα και δεν έμπαινες μέσα. Και έφαγα 4 μέρες αποβολή. Τότε τι ήταν τα σχολεία? Τότε γιατί μαθαίναν διαφορετικά γράμματα από ό,τι μαθαίνουν σήμερα? Είναι δυνατόν ένας μαθητής, έχοντας το κινητό τηλέφωνο που είναι ένα δηλητήριο μηχανικό μέσα στην τσέπη του, να μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα, όταν αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα στους δρόμους συμβαίνει και στα σχολεία? Καθίστε, κάντε μια βόλτα με το αυτοκίνητό σας και παρακολουθήστε τις τάσεις των λεωφορείων. Δεν υπάρχει νέος στις τάσεις των λεωφορείων που να μην έχει το κινητό τηλέφωνο στα μάτια του ή στο αυτί του. Τόσο σπουδαίο πράγμα λοιπόν είναι το Υπουργείο Παιδείας και αυτή η κυβέρνηση της πλάκας να πάρει αποφάσεις για να λειτουργήσουν τα θεμέλια της μόρφωσης που είναι τα σχολεία σωστά. Τι μόρφωση μπορούν να πάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στα σχολεία όταν σου απασχολεί απόλυτα το κινητό τηλέφωνο και όταν υπάρχει αδιαφορία των καθηγητών? Και εμείς είχαμε καθηγητές, θυμάμαι, οι οποίοι ήταν σκληροί, δίκαιοι και πολύ καλοί. Ο καθηγητής πρέπει να είναι σκληρός, αλλά και δίκαιος. Διότι όταν έχεις να κάνεις με δεκάδες μαθητές, πρέπει να έχεις σκληρότητα για να επιβάλλεις την πειθαρχία. Και το σχολείο θέλει μία μορφή πειθαρχίας. Οι αυλές δεν είναι χώρος να πλακώνονται οι μαθητές στο ξύλο και να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο. Δεν είναι δυνατό σε αυλή σχολείου 5 άτομα να δέρουν συμμαθητή τους και να μην υπάρχει μία συνέπεια για αυτούς τους 5, όταν τα παλιά χρόνια έλεγε στο δάσκαλό σου ότι πήγα σινεμά και σου έριχνε 3 μέρες αποβολή. Έτσι έμαθε γράμματα ο κόσμος. Το σχολείο είναι μια μορφή στρατού. Θέλει πειθαρχία. Η μόρφωση θέλει πειθαρχία. Για να μορφωθείς πρέπει να πειθαρχείς. Πρέπει να διαβάζεις, πρέπει να λες το μάθημα σωστά όταν σε εξετάσει ο καθηγητής, πρέπει να γράφεις πολύ καλά στις εξετάσεις του. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Και είναι δυνατόν να έχουμε απαιτήσεις από αυτό το κράτος να πάει μπροστά όταν η νεολαία της διαφθείρεται χωρίς να ελέγχεται από κανέναν, ναι, λόγω της άσχημης επιρροής, της δολοφονικής επιρροής, της ανώμαλης επιρροής που έχει η χρήση του κινητού τηλέφωνο και τα διαδίκτυα και όλες αυτές οι βλακίες? Το τηλέφωνο είναι ένα μηχάνημα που το φέρουμε, γι' αυτό λέγεται και φορητό τηλέφωνο, και το έχουμε για να μας παίρνουν και να τους παίρνουν, και από εκεί και πέρα να πάρουμε μια πληροφορία για τον καιρό, μια πληροφορία για το α, για το β. Όχι να σου λέει έχεις Facebook, πώς το λένε το διαδίκτυο, πώς το λένε Γιάννη? Έχεις διαδίκτυο, έχεις Facebook, έχω 1000 φίλους, εσύ πόσους έχεις? Τι βλακίες είναι αυτές? Μου στείλανε χτες ένας φίλος μου από τα Σέρας, μου στείλανε τις φωτογραφίες κάποιου κοινού γνωστού, ο οποίος είναι 75 χρονών, και οι φωτογραφίες παρουσιάζανε πιάτα με φαγητό. Είχε 10 πιάτα με διάφορα φαγητά μέσα στο πιάτο. Και αυτό το πράγμα το έστειλε ένας 75 χρονών σε έναν άλλο που είναι 70. Επομένως το φορητό τηλέφωνο είναι ένα δολοφονικό επικοινωνιακό δηλητήριο, το οποίο πλέον το έχουν αντιληφθεί όλοι, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται προσπάθειες για να υπάρχει κάποια τουλάχιστον ενημέρωση
για να διαπιστώσουμε αυτό το πράγμα είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Αυτή είναι η ιστορία με τα φορητά τηλέφωνα. Σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνω ότι βρέθηκε ο νεκρός εκεί στη Σύμη, βρέθηκε νεκρός μετά 4 μέρες. Θα δούμε από πληροφορίες που θα κυκλοφορήσουν τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα είναι ότι έρχονται εδώ φωτογραφίες και μηνύματα ότι οι παραλίες είναι γεμάτες στην κυριολεξία από ανθρώπους που κάνουν το μπάνιο τους. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό το οποίο θα ψηφίσει. Οι δημοσιογράφοι γυρίζουν στις παραλίες και κάνουν τη δουλειά τους. Ρωτάνε τον κόσμο. Όλοι λένε ψηφίσαμε και ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο. Αλλά όταν σήμερα το βράδυ μάθουμε ότι ψήφισε το 30-35% μόνο των ψηφοφόρων, τότε θα δούμε ότι τα ρεπορτάζ που γινόταν στην τηλεόραση κάθε μέρα ήταν για τα μάτια του κόσμου και όχι για την ουσιαστική πληροφόρηση. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Δοβλέτογλου. Εν συνεχεία διαφημίσεις και μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που λέγεται Ράδιο Μετρόπολης 95 και 5 των FM. Φιλάκια, να είστε καλά.